Η χαρά μου είναι η γραφή, το μάνα που μου τρέφει την ψυχή. Η χαρά μου είναι η εκκλησία, όπου αξιώνομαι και παρακολουθώ τη Θεία Λειτουργία. Η χαρά μου είναι η νηστεία που δαμάζει κάθε σαρκική επιθυμία. Η χαρά μου είναι η φιλανθρωπία, της αγάπης μου η ακτινοβολία. Η χαρά μου είναι η μετάνοια που μου ελευθερώνει την καρδιά και τη διάνοια. Η χαρά μου είναι η Θεία Κοινωνία. Νιώθω μέσα μου τη Θεία Παρουσία. Η χαρά μου είναι η ταπείνωση. Έχω του αμαρτωλού αυτού μου την επίγνωση. Η χαρά μου είναι ο κάθε άνθρωπος. Αυτός ο αδελφός μου, ο γνώριμος ή ο άγνωστος. Η χαρά μου είναι η εργασία. Μου χαρίζει την πολύτιμη ψυχοσωματική ισορροπία. Η χαρά μου είναι όλη η ωραία πλάση. Μ' αγκαλιάζει, με θοπεύει και μου οδηγεί στον πλάστη. Χαρά μου είναι όλες οι δοκιμασίες, τις δέχομαι σαν θείες ευλογίες. Χαρά μου είναι η αιώνια ζωή. Εκεί στρέφονται όλοι μου οι κόποι και οι στοχασμοί. Χαίρομαι με όλους και με όλα, με το χθες, το σήμερα, το τώρα. Δεν φοβάμαι το διωγμό και τη δύσκολη την ώρα. Η χαρά μου, ας είναι και η χαρά σας. Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, και σήμερα μαζί στα μηνύματα Ορθοδοξίας της Πέμπτης στις 10 με 12 το βράδυ. Πολλοί θα έχουν αναρωτηθεί τι συμβαίνει και για ποιο λόγο αναφέρονται οι πατέρες της Εκκλησίας μας περιστατικά μέσα από το Ευαγγέλιο, αλλά σε εκείνους τους ανθρώπους και σε εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι λέγονται Χειρόδης, όπως τους λέει, Χειρόδης με όμικρον γιώτα. Είναι εκείνοι που εύκολα υποδουλώνονται στις ενέργειες των δαιμόνων. Και είναι πολλοί από εκείνους που μοιάζουν σαν και αυτούς της σημερινής παραβολής. Ας δώσουμε προσοχή σήμερα στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο τα πάθη αυτά που υποδουλώνουν τον άνθρωπο, αλλά και εκείνοι που εργάζονται μέσω των παθών. Γιατί και ο φιλάργυρος ακόμα δεν είναι δαιμονισμένος, λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος. Τι μπορεί να τον δέσει? Ούτε φόβη και απειλέ, ούτε προτροπέ και συμβουλέ. Δεν έχασαν καιρό τα δαιμόνια, γιατί ο αρχηγός τους, ο αρχιδαίμονας, ο πονηρός δηλαδή, είναι γρήγορος στο να είναι κακούργος. Και εμείς είμεθα τόσο ταχύ στην αγαθοεργία όσο εκείνο στην κακουργία. Γι' αυτό λεγόμαστε άγγελοι. Όχι εμείς οι άνθρωποι, εκείνοι που είναι κυρίως οι αντίπαλοι των δαιμόνων. Εκείνοι που δεν αφήνουν εμάς να πέσουμε στη δικιά τους κυριαρχία. Και όταν έφυγαν, λέει, οι δαίμονες από αυτόν τον άνθρωπο, όρμησαν και έπεσαν στον γκρεμό. Ολόκληροι αγέλη. Και η ορμή τους ήταν τέτοια που πνίγηκαν. Έπνιξαν και τους χείρους. Οι δαίμονες σαν ασώματοι δεν πνίγονται. Οι χείροι όμως πνίγονται. Είναι ένα δείγμα αυτής της ορμής με την οποία σπρώχνουν και παρασύρουν στην απώλεια εκείνους οι οποίοι δεν μπορούν να τους αντισταθούν. Είναι εκείνοι οι οποίοι ονομάζονται αργότερα ιοί της απειθίας και σε εκείνους που το πονηρό πνεύμα ενεργεί. Με τέτοια ορμή
για να γίνουν παιδιά του σκότου και να διατηρήσουν αυτή την ορμή και την ορμητικότητά του εναντίον των άλλων, των αγαθών ανθρώπων. Εκείνοι οι οποίοι θέλουν την αλήθεια του Ευαγγελίου, θέλουν τη λογική του να είναι ακέραια, και εκείνων οι οποίοι δεν θέλουν να συνταχθούν με τις στρατιές του σκότους. Μέσα από αυτή λοιπόν την παραβολή σήμερα θα έχουμε να ακούσουμε πολλά διδάγματα, δεδομένου ότι έχουμε στο στούντιο και τον αγαπητό Γεώργιο και Αλέξανδρο, οι οποίοι θα μας μιλήσουν για αυτά τα θέματα που είπαμε προηγουμένως και για το πόσο επικίνδυνο, εκπληκτικό μάλλον είναι, να βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι προηγουμένως ήταν εκτός αυτού, ξαφνικά να γίνονται σόφρονες, να αποκτούν φόβο Θεού και να κάθονται στα πόδια του Ιησού Χριστού. Αυτή η κυριαρχία λοιπόν των δαιμόνων πρέπει να ανιχνευθεί μες στη ζωή μας, αγαπητοί φίλοι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει ο πνευματικός κόσμος, ότι δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον κόσμο, αλλά υπάρχει πλούσιος πνευματικός κόσμος που μας περιτριγυρίζει. Και άλλοι μεν προσπαθούν να μας απελευθερώσουν από τα δεινά αυτής της ζωής και άλλοι προσπαθούν να μας χαντακώσουν, να μας ρίξουν περισσότερο στο σκοτάδι, περισσότερο στην απώλεια. Αυτό είναι το έργο των πονηρών πνευμάτων, των πονηρών πνευμάτων. Έχουμε τον ιερό Ευαγγελιστή, τον Έλληνα γιατρό, τον Λουκά, τον αγαπητό, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος σημειώνει τα εξής στο κεφάλαιό του. Και κατέπλευσαν στη χώρα των Γαδαρινών, σημαδιακό και το όνομα αυτό, αν το εξετάσουμε και από ελληνικής απόψεως, ή τη εστίν αντιπέραν της Γαλιλαίας. Εξελθόντι, συγγνώμη, δε αυτό επί την γην, υπήντησε αυτό ανήρ τη εκ τη πόλεως, ως είχε δαιμόνια εκ χρόνων ικανών, και ημάτιον ούκ ένε δίσατο και εν οικία ούκ έμενε, αλλά εν της μνήμασιν. Θα σταματήσω εγώ σε αυτούς τους λίγους στίχους του Ευαγγελίου, οι οποίοι είναι νομίζω φανεροί σε όλους τι συμβαίνει, αλλά να το πούμε και στη δικιά μας καθομιλουμένη γλώσσα. Λέει ότι έφτασε στη χώρα των Γαδαρινών ο Κύριος μαζί με τους μαθητές του, και η οποία χώρα αυτή βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τη Γαλιλαία. Η Γαλιλαία ήταν πάνω στη λίμνη. Και όταν επάτησαν τα πόδια τους στη γη, με πλοιάριο πιθανόν θα είχαν πάει, τότε τους συνάντησε ένας άνδρας από αυτή την πόλη, ο οποίος είχε πάρα πολλά δαιμόνια και ο οποίος, λέει, από πολλά χρόνια τα είχε αυτά, μέχρι που δεν μπορούσε ούτε να ντυθεί, να βάλει ρούχο επάνω του ή να μείνει σε σπίτι σαν άνθρωπος φυσιολογικός, αλλά κατοικούσε στα μνημεία. Όπως έχουμε πει και πριν, τα πονηρά πνεύματα παίρνουν εξουσία πάνω στους ανθρώπους και εκδηλώνουν αυτή την άγρια εχθρότητα που έχουν, με διάφορες πιέσεις ψυχικές, σωματικές, γιατί μπορεί να προκαλέσουν και ασθένειες ή κακώσεις. Αλλά θα δούμε τώρα στη διάρκεια τι έχει γίνει με αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος δεν φορούσε, λέει, ρούχα, αλλά ήταν μέσα στα μνημεία, εκεί κατοικούσε, τιμωρημένος δηλαδή, μακρά, εξορία από τους άλλους ανθρώπους, εξορισμένος, αυτοεξόριστος θα λέγαμε, και δεν είχε καμία επαφή με το περιβάλλον του, δεν είχε καμία επαφή με εκείνους οι οποίοι ήταν οι κατασάρκα αδερφοί του ή εκείνοι οι οποίοι ήταν συγγενείς του και συγχωριανοί του. Δεν είμαι σε σπίτι, δεν μπορούσε να μείνει σε σπίτι, και το έχουμε δει αυτό σε πολλές περιπτώσεις παιδιών τα οποία φεύγουν από το σπίτι τους και δεν μπορούν πια να γυρίσουν, και δεν ξέρουμε αν καμιά φορά συμβαίνει και αυτό υπό την επίδραση κάποιων πονηρών πνευμάτων να γίνονται όλα αυτά. Και το ένδυμα, μερικές φορές βλέπουμε ότι γδύνονται οι άνθρωποι, ιδίως το καλοκαίρι, τελείως γδύνονται, και αυτή η γυμνώτηση και η στέρηση της στέγης μας δείχνει την εντύπωση ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν στέκουν σωστά, δεν έχουν αυτή την ανθρώπινη συμπεριφορά. Να μην πω λοιπόν εγώ περισσότερα, να δώσουμε το τηλέφωνο επικοινωνίας, το 090 21 24, να επαναλάβουμε, 090 21 54 24, και να δώσουμε ευθύς τον λόγο στον αγαπητό εδώ φίλο και αδερφό, τον κύριο Γεώργιο. Καλησπέρα, Γεώργη και Αλέξανδρε. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, αγαπητοί αδελφοί. Καλησπέρα και από μένα, αγαπητοί Χριστού αδελφοί. Πέμπτη σήμερα,
μηνύματα ορθοδοξίας στους 103,1, μια ορθόδοξη χριστιανική εκπομπή η οποία ορθοτομεί το λόγο της αληθείας. Ξεκινούμε όπως πάντα με το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Η σημερινή Ευαγγελική Περικοπή διαβάζουμε από το Καταλουκάν Ευαγγέλιον, από το 8ο κεφάλαιο, στίχοι 26-39. Βλέπουμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό να φθάνει με ένα πλοίο εις τη χώρα των Καθαρινών, μια χώρα η οποία είναι απέναντι από την Γαλιλαία. Όταν ο Κύριος βγήκε στην ξηρά, τον συνάντησε ένας άνθρωπος ντόπιος, ο οποίος κατάγεται από την πόλη αυτή, ο οποίος είχε δαιμόνια μέσα του. Διαβάζουμε στην Ευαγγελική Περικοπή, είχε δαιμόνια, δεν είχε μόνο ένα δαιμόνιο, είχε πολλά δαιμόνια, πλήθος δαιμονίων εντός αυτού. Λοιπόν, εκ χρόνων ικανών, από καιρό δηλαδή τα είχε, και ημάτιον ουκ ενεδίσεσκο, εν τη οικία ουκ έμενε αλεν της μνήμαση. Δεν φορούσε ρούχα, δεν έμενε σε σπίτι, αλλά έμενε μέσα που έμενε στους τάφους, στα μνήματα. Φανταστείτε αγαπητοί αδελφοί την παραφροσύνη αυτού του ανθρώπου. Βλέπουμε ξεκάθαρα δηλαδή πως ο Σατανάς, αντί να σου φρονίζει και να ενδύνει τον άνθρωπο, τον δίνει. Κάτι παρόμοιο με τους γυμνιστάς, οι οποίοι επιμένουν τα καλοκαίρια να αποτραβιούνται οι ερημικές παραλίες και ανεσχύντως να δίνονται άντρες και γυναίκες μαζί. Ο της πορώσεως και της, θα έλεγα, της ανεσχυντίας αυτών. Βεβαίως. Λοιπόν, όταν όμως αυτός ο δαιμονισμένος είδε τον Χριστό, από το φόβο του λέει φώναξε δυνατά και έπεσε στα πόδια του. Δηλαδή, και με φωνή μεγάλη είπε. Δεν είπε ο ίδιος, να διευκρινίσουμε κάτι, αλλά το δαιμόνιο, το εντός αυτού, μάλλον τα δαιμόνια τα οποία είχε. Ποιας είπε, ας διαβάσουμε το κείμενο, τι εμεί και εσύ Ιησού, Ιε του Θεού του Υψίστου, δέω μέσου, μη με βασανίσεις. Τι σχέση έχω εγώ με σένα δηλαδή, εγώ το δαιμόνιο, εγώ το κάθαρτο πνεύμα, με σένα, τον Υιό του Θεού του Ζώντος. Σε εξορκίζω, μη με βασανίσεις. Μην μου επιβάλλεις την τιμωρία να εγκλειστώ από τώρα σε σκότ του Άδου. Δηλαδή, λέει καθαρά, το δαιμόνιο, δεν είναι ακόμα ο καιρός μου να πάω στον Άδη και στην κόλαση. Αυτό θα γίνει πότε? Εν τη Δευτέρα αυτού παρουσία, όταν βληθεί το θηρίον ο ψευδοπροφήτης και ο Αντίχριστος, εις το σκότος, εις το πύρτο και όμενον. Ακριβώς, δεμένοι με αλυσίδες. Δηλαδή, τι θέλει να δείξει αυτό, πως θα μείνουν εκεί εις αιώνας αιώνων. Λοιπόν, βλέπουμε δηλαδή ξεκάθαρα εδώ πως ο Άδης είναι τόπος βασανισμού, πως κατασχύνει τον ψευδομαρτύρο του Ιεχωβά, που λένε πως οι ψυχές περιέχονται στην ανυπαρξία. Εκτός του, Αλέξανδρε, έχουμε εδώ πέρα ένα χειροπιαστό δείγμα ότι όλα αυτά είναι έργα του διαβόλου, του Σατανά δηλαδή, ο οποίος εξασκεί αυτή την γοητεία μεταξύ των ανθρώπων, έτσι. Ακριβώς. Προσπαθεί να τους κρατήσει επικίνδυνους και κακοποιούς για τους άλλους, γιατί ο ίδιος είναι ο αρχικακοποιός. Είναι ο μισόκαλος διάβολος. Ναι, και το καταφέρνει πολλές φορές παίρνοντας εξουσία στην ψυχή των ανθρώπων να τις κυβερνά μέσω των παθών και της αμαρτίας. Αλλά να ακούσουμε και λίγο τον Γιώργο, τι έχει να μας πει πάνω σε αυτό το θέμα. Γιώργο, σε ακούμε. Δέω μέσου, μη με βασανίσεις. Αυτά έλεγαν οι δαίμονες. 2000 δαιμόνια ήσαν οσοί δυσχύλοι, λέει άλλος Ευαγγελιστής. Ήταν 2000 δαιμόνια. Και μη με βασανίσεις, δέω μέσου, έλεγαν στο Χριστό μας. Συνεπώς, φημώνονται όσοι ισχυρίζονται ότι ο Θεός δεν τιμωρεί, ότι ο Χριστός δεν τιμωρεί. Η αγάπη του Χριστού δεν εμποδίζει τη δικαιοσύνη του, να αποδώσει δικαιοσύνη. Και οι δαίμονες βασανίζουν τα πλάσματα της χειρός του Χριστού, τους ανθρώπους, και θα αποδώσει δικαιοσύνη, θα τους βασανίσει και τους δαίμονες και τους αγγέλους του έως φόρου. Μήπως εδώ σημαίνει ότι αυτοί απομακρυνόμενοι από το Θεό αυτοβασανίζονται? Κάπως έτσι είναι καλύτερη η έννοια να το καταλάβει και να το καταλάβουν και αγαπητοί μας φίλοι ακροατές, ότι ο Θεός δεν τιμωρεί αυτού, αλλά αυτοτιμωρείται εκείνος ο οποίος απομακρύνεται από τη δύναμη, από την αγάπη, από όλα τα αγαθά τα οποία διαθέτει ο Θεός. Όταν απομακρύνεται ο Θεός πνευματικά, τροπικός και όχι τοπικός μόνο, αλλά και τροπικός, δηλαδή η ψυχή του είναι μακριά από αυτά που έχει πει ο Θεός για τον κόσμο και τις εντολές του και όλα αυτά, τότε αυτός ο άνθρωπος γίνεται ο ίδιος αυτοκαταράτε δηλαδή κατά κάποιο τρόπο και αυτομαστιγώνεται, αυτοκολλάζεται. Αυτό που λες Βασίλη είναι όπως το λες ακριβώς, αλλά η δικαιοσύνη του Θεού όταν επιβάλλεται, τους αδίκους τους τιμωρεί.
και εκ των προτέρων τους έχει προειδοποιήσει, όπως και τους πρωτοπλάστους, τους προγόνους μας. Δεν τους προειδοποίησε εκ των προτέρων? Είδαν ημέρα φάγεται από το καρπού τούτου θανάτου αποθανείστε? Δεν τους εξεδίωξε η εκδίωξης εκ του παραδείσου? Η θνησιμότητα έκτοτε που είχανε δεν είναι μία τιμωρία? Βεβαίως δεν Σωστά. είναι αίτιος της τιμωρίας ο Θεός. Ο Θεός είναι αγαθός και πανάγαθος με την απόλυτη έννοια. Πλην όμως, όταν ο Θεός επιβάλλει τη δικαιοσύνη του, σαφώς τιμωρεί, και αίτιος βεβαίως είναι ο άνθρωπος, διότι είχε τη δυνατότητα να πειθαρχήσει στις εντολές του Θεού. Πάντως γεγονός είναι πως στην απόλυτη κυριαρχία του Σατανά υποπίπτουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μακράν της πνευματικής ζωής, άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι δεν εξομολογούνται, δεν κοινωνούν, άνθρωποι οι οποίοι απέχουν από τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, και γενικώς άνθρωποι οι οποίοι υποπίπτουν εις θανάσιμα αμαρτήματα, και κατά κύριον λόγο θα έλεγα αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τα μάγια, κατά κύριον λόγο αυτοί οι οποίοι πέφτουν θύματα του Σατανά, οι οποίοι δαιμονίζονται εν ολίγης, είναι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τα μάγια. Δηλαδή προσπαθούν να βλάψουν άλλους δια της μαγείας, ή άλλοι τους επηρεάζουν κάνοντας μάγια πάνω σε αυτούς. Αλλά πρέπει να σημειώσουμε κάτι, πως ο χριστιανός ο οποίος εξομολογείται, κοινωνεί, προσεύχεται, ο οποίος γενικά ζει την μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, δεν έχει ουδέναν φόβο να κυριευθεί υπό του πονηρού δαίμονος. Ασφαλώς, Αλέξανδρε, όσοι κάνουν ακάθαρτη ζωή καταδυναστεύονται από το ακάθαρτο πνεύμα. Ακάθαρτη ζωή κάνουν οι άνθρωποι, σκλαβώνονται, δεσμεύονται τα δεσμά από το ακάθαρτο πνεύμα, και τι λέει εδώ, ηλάβνετο υπό του δαίμονος εις τα σερήμους, εις τα μνήματα, και βασανιζότανε. Η ζωή μας πρέπει να είναι καθαρή, ώστε να έχουμε σχέση με τα αγαθά πνεύματα. Από μας εξαρτάται αν έχουμε καθαρότητα ή ακαθαρσία, με ποιους θα συμπορευόμαστε και θα συμπλέουμε. Πάντως πρέπει να σημειώσουμε πως άλλο είναι να είναι κάποιος δαιμονισμένος, δηλαδή να είναι κατακυρευμένος εξ ολοκλήρου από τον Σατανά, να μην ελέγχει τη σκέψη του και τα λόγια του, και άλλο να επηρεάζεται από τον Σατανά και να ποιεί τα έργα του σκότους. Διότι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μακράν της Εκκλησίας και μακράν του Χριστού δεν μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε φυσικά σαν δαιμονισμένους. Δαιμονισμένος είναι αυτός ο οποίος έχει κυριαρχήσει στη σκέψη του και στις πράξεις του ο Σατανάς, κάποιο δαιμόνιο τέλος πάντων, το οποίο έχει αναλάβει αυτή τη δουλειά. Δηλαδή ο Θεός κατά κάποιο τρόπο επιτρέπει σε κάποιος να κυριευθεί από το δαίμονος ένα και των αμαρτιών αυτού. Αυτά είναι κάποια μυστήρια τα οποία βέβαια δεν μπορούμε να δώσουμε σαφή απάντηση. Νομίζω δεν είναι και τόσο μυστήριο. Άλλο να εκπειραζόμεθα από τον πονηρό, και άλλο να κάνει κράτος, καθεστώς και μέσα μας, και να μας κλαβώνει και να έχει μετοχές πάνω από το 50%, διότι εμείς εκουσίως του δώσαμε αυτή τη δυνατότητα. Άλλωστε και τον Χριστό μας τον πείραξε στην έρημο ο Σατανάς. Τον πείραξε πολλαπλώς. Η ευθύνη του ανθρώπου αρχίζει από τη στιγμή που δέχεται την σκέψη την πειρασμική. Μάλιστα. Και από τη στιγμή που γίνεται η συγκατάβαση. Η συγκατάβαση. Από τότε αρχίζει το ποσοστό της ευθύνης. Ο Χριστός μας είναι απόλυτα καθαρός, αναμάρτητος, δεν τον άγγιξαν καθόλου οι πειρασμικές ενέργειες στην έρημο. Άλλο ήθελα να ρωτήσω, ότι άλλο να είναι κανείς δαιμονισμένος εξ ολοκλήρου, να είναι κατακυρευμένος στον Σατανά και να μην ελέγχει τη σκέψη του και τις πράξεις του. Είναι ιδιοκτησία του Σατανά. Ναι, όπως είναι στην περίπτωση του σημερινού. Άλλωστε, αγαπητοί αδελφοί, ας μην ξεχνάμε πως ο Σατανάς ενεργεί ποικίλο τρόπο. Ο σκοπός του ποιος είναι? Η απώλεια της ψυχής. Είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο, αυτός είναι ο σκοπός του. Τώρα πώς θα το πετύχει δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Ο λόγος του Θεού, αδελφέ, λέει ότι μας θεωρεί ο δαίμονας οίκο του. Οίκο του, κατοικία του, όπως εμείς έχουμε ιδιοκτησία την κατοικία μας. Και δεν εξέρχεται εύκολα από την ιδιοκτησία του. Όταν όμως εξέλθει δυνάμη του Θεού, τότε περιφέρεται και δεν βρίσκει ανάπαυση στα μνήματα που αρέσκεται μεν να πηγαίνει, και στις ακαθαρσίες και στα όρη και λοιπά, αλλά ιδιαιτέρως αναπαύεται μέσα στον άνθρωπο, διότι έχει συνείδηση ότι
ότι τον άνθρωπο τον κάνει και υποφέρει. Και αυτό τον ικανοποιεί, το σαδισμό, το δαιμονικό σαδισμό που έχει. Ενώ τα πράγματα και τα μνήματα και οι τάφοι και τα σκοτεινά όλα αυτά, όσο και αν ο διάβολος τα ενοχλήσει και τα αναμοχλεύσει και τα ανακατέψει, δεν έχουν αμφίδρομη επικοινωνία. Ακριβώς, γιατί είναι νεκρά. Και αξίζει να θυμηθούμε εδώ το λόγο του Θεού που λέει ο ίδιος ο Χριστός μας. Όταν δε το ακάθαρτο πνεύμα εξέλθει από τον άνθρωπο, διέρχεται διανύδρων τόπων ζητούν ανάπαυση και ούχε βρίσκει, τότε λέγει εις τον οίκον μου επιστρέψω όθεν εξήλθον, να επιστρέψω στο σπίτι μου από το οποίο βγήκα, και ελθόν ευρίσκει σχολάζοντα και σεσαρωμένον και κεκοσμημένον τον οίκο. Τον βρίσκει τον οίκο με τις αντίθετες έννοιες. Όταν λέει εδώ σεσαρωμένο και κεκοσμημένο, εννοεί βρώμικο. Δεν έχει την αισθητική των ανθρώπων και των αγγέλων. Ακριβώς τα αντίθετα. Αλλά για τον δαίμονα το ανακάτεμα το θεωρεί σάρωμα και την ακαταστασία την θεωρεί κεκοσμημένα. Τότε πορεύεται και παραλαμβάνει, βλέπετε, είναι και κοινωνικός, θέλει και άλλα άτομα, και παραλαμβάνει μεθεαυτού 7 έτερα δαιμόνια. Εδώ έχει το 7 την έννοια που λέμε της πληρότητος, δηλαδή μπορεί να πάρει και 1000 και 2000 δαιμόνια. Μάλιστα. Και εδώ να καταλάβουμε ότι τα πνεύματα δεν έχουν τη διάσταση του τόπου, του όγκου και λοιπά που εμείς την καταλαβαίνουμε. 2000 δαιμόνια ήταν μέσα σε έναν άνθρωπο. Μάλιστα. Δηλαδή σε ένα ποτήρι μέσα μπορεί να είναι 2000 δαιμόνια. Για μένα ευαγγελική πρεποτή λέγεων, δηλαδή σύνταγμα ολόκληρο δαιμονίων είχε αυτός άνθρωπος. Ναι, αδελφέ μου Αλέξανδρε, να προσέξουμε. Και αυτά τα δαιμόνια, λέει, παραλαμβάνει, είναι πονηρότερα. Πονηρότερα από αυτόν, πώς ενεργεί ο δαίμονας. Και εισέρχονται εκεί και κατοικούν και γίνονται, προσέξτε το, τα έσχατα του ανθρώπου εκείνο, χείρονα των πρώτων. Και να, εδώ όμως λέει και κάτι άλλο. Ούτως έστεκε τη γενεά ταύτη την πονηρά. Δηλαδή, είναι δυνατόν, όπως βλέπουμε, να δαιμονίζεται μεμονωμένα άτομο ή άτομα μεμονωμένα, αλλά και λαός ολόκληρος, γενεά ολόκληρη μπορεί να δαιμονιστεί και να έχει ομαδικό δαιμονισμό, παράκρουση, ιστερία. Θα περάσουμε και σε αυτό. Αυτό θα γίνει στην εποχή του Αντιχρίστου. Στην εποχή του Αντιχρίστου, άπαντες οι άνθρωποι της γης θα είναι δαιμονισμένοι. Εκτός από τους χριστιανούς, βέβαια. Θα περάσουμε και σε αυτό το θέμα, αγαπητέ Αλέξανδρε και Γιώργη. Αλλά εδώ βλέπουμε καθαρά αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι η εχθρότητα του δαίμονα προς τον άνθρωπο και το μίσος και η εκδίκηση που τρέφει είναι άσβεστο μίσος, το οποίο έχει παλαιόθεν, δηλαδή από πάρα πολύ παλιά. Και ενώ ο άνθρωπος είναι πλασμένος από το Θεό να ζει με ειρήνη και αλληλεγγύη και αγάπη, δηλαδή να είναι κοινωνικός και να έχει αγάπη με τους ομοίους του, γίνεται εντελώς ακατάλληλος μετά για κοινωνική ζωή. Βλέπουμε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος έχει φύγει τελείως από την τάξη των συνανθρώπων του και μένει στα μνήματα. Έχει αποχωριστεί, αποτυχιστεί, δηλαδή τελείως. Έχει αλλάξει πορεία και είναι περισσότερο επικίνδυνος για τους άλλους και για τον εαυτό του, βέβαια, γιατί και ο ίδιος λέει κόβεται με πέτρες. Δηλαδή και ο ίδιος μισεί τον ίδιο του τον εαυτό. Βλέπουμε ότι ο δαιμονισμένος δεν αγαπάει ούτε τον εαυτό του σε αυτή την περίπτωση, αλλά και ζει εις βάρος των άλλων. Και εδώ θυμάμαι το λατινικό γνωμικό που λέει άνθρωπος ανθρώπο λύκος. Έτσι δεν είναι? Βέβαια, μανία αυτοκαταστροφής. Ναι. Κατά κανόνα λοιπόν όσοι επιτάσσονται, όσοι δεν μπορούν να αποτινάξουν την εξουσία του σατανά και εκείνοι που αποτινάζουν την εξουσία του νόμου του Θεού, αυτό το ζυγό που λέει ότι ο Χριστός είναι ελαφρύς, περισσότερο ελαφρύς από του δαίμονα οπωσδήποτε, αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν από την διακυβέρνηση της αγάπης του Χριστού και καταντούν στην πνευματική εξουσία του διαβόλου, του σατανά. Και όταν λέμε διάβολος και σατανάς, αγαπητοί φίλοι, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πνευματικό όνο διάβολος που έχει δική του προσωπικότητα. Δεν είναι, όπως λένε, απροσώπως το καλό και το κακό, οι ανατολικές θρησκείες ή διάφορες ανημικές, ανιμαλιστικές μάλιστα θρησκείες και ο Αριμάν και λοιπά, ο Θεός του καλού και του κακού, αλλά είναι εκείνο. Ούτε το σύμβολο, αυτή η μαντάλα με το μαύρο άσπρο που ξέρουμε, βλέπουμε στα παιδιά καμιά φορά που φοράνε στις τσάντες τους επάνω, ένας κύκλος που έχει μαύρο και άσπρο, έτσι, χωρισμένο περίγραμμα μέσα. Αλλά τι γίνεται, ο σατανάς είναι η προσωποποίηση του κακού, δηλαδή είναι εκείνος ο οποίος ανακάλυψε, ο αρχηγός του κακού. Δεν υπήρχε το κακό πριν από τον σατανά, δεν είχε ανακαλυφθεί το κακό, είναι εφευρέτης του κακού, εφευρέτης της αποστασίας. Και δημιουργεί αυτή την ταραγμένη και άχαρη ζωή σε πολλούς ανθρώπους και ειδικά σε εκείνους οι οποίοι, όπως είπες και εσύ Γεώργη και Αλέξανδρε, βρίσκονται υπό την διαρκή επίρρεια του δαίμονος, επιτακτικά δηλαδή έχει μπει μες στην ψυχή τους και τους καταδυναστεύει, τους πετάει έξω τη δική τους, το δικό τους εγώ και τη δική τους προσωπικότητα και τους, δηλαδή κάθεται στο τιμόνι του αυτοκινήτου και οδηγεί αυτός.
Έτσι είναι αυτός ο δυστυχής ο Γεργεσινός, ο οποίος έχει δαιμόνια εκ χρόνων ικανών, και ο Κύριος τον ρωτάει ποιο είναι το όνομά σου, και αυτός απαντάει, αντί για να απαντήσει το όνομά του, που πιθανώς να είχε ένα όνομα, θα ήταν και αυτός ονοματισμένος, δεν υπάρχει ανώνυμος, όπως λένε εμείς είμαστε επώνυμοι, λέει στα μεγάλα κανάλια και λοιπά, επώνυμος. όλοι είμαστε επώνυμοι, λοιπόν, ονοματεπώνυμοι είμαστε όλοι. Και οι σατανάδες επώνυμοι είναι. Το κάθε ναι, σωστά, το, σωστά, το έχει το δικό του όνομα. Ναι. Και να παρατηρήσουμε κάτι εδώ, αδελφοί. Παρακάλεσε, λέει, το δαιμόνιον, διαστόματος δαιμονισμένο βέβαια, διότι το δαιμόνιο δεν έχει στόμα να μιλήσει, είναι πνεύμα ο Σατανάς. Όμως χρησιμοποιεί τις φωνητικές χορδές των ανθρώπων για να μιλήσει. Και όχι μόνο. Ακριβώς. Παρακάλεσε αυτό, λέει, να μην διατάξει να πάγουν στα τρίσβαθα του Άδου. Δηλαδή, τους παρακάλεσε τον Χριστό να μην πάνε στον Άδη μέσα. Φανταστείτε, δηλαδή, πόσο φρικτή είναι η κόλαση, που ούτε καν οι δαίμονες την αντέχουν. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά το δαιμόνιο αυτό, το συγκεκριμένο, είχε μια συγκεκριμένη αποστολή. Να πει στον άνθρωπο αυτόν για να τον βασανίσει. Φυσικά, μπροστά στον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, του ζώντος, δεν μπορούσε να αντέξει το δαιμόνιο και αναγκαστικά θα εξέρχεται εκ του ανθρώπου αυτού. Όμως τι, παρακάλεσε τον Χριστό να μην μπει, να μην τον στείλει πίσω στην κόλαση, αλλά να τον βάλει, να τον στείλει μέσα στους χείρους, στα γουρούνια δηλαδή, για να γλιτώσει, για να γλιτώσει μάλλον την επιτίμηση του αρχιδαίμονος, του αρχισατανά, ο οποίος θα τον επέπλητε και θα τον βασάνιζε έως θανάτου για την αποτυχία της αποστολής του. Λοιπόν, Αλέξανδρε, πολλές φορές δαιμονισμένοι εκβάλλουν πολλές φωνές. Τα δαιμόνια ουρλιάζουν και ας περιγράψουμε έτσι μια εικόνα. Φαντάσου 2.000 ουρλιάζουν και αυτοί οι καλλιτέχνες. Φαντάσου τώρα τερατώδεις μορφές είναι οι δαίμονες. 2.000 δαίμονες, δαιμονάκια εκεί πέρα, τερατώδεις, παραμορφωμένοι. Θα ήθελα εδώ, αδελφή, να πω μια... να γονατίζουν και να παρακαλούν τον Χριστό να τους ελεήσει, να μην τους στείλει στην Άβυσσο, να μην τους βασανίσει, αλλά να τους επιτρέψει έστω μια μικρή απόλαυση να έχουν μέσα στους χείρους. Μέσα στους χείρους, μέσα στους ακάθαρτους. Προσέξτε, ο Στανάς είναι παμπώνυρος και θα το πω αυτό γιατί έχω μια προσωπική εμπειρία. Δηλαδή τι, παρευρέθην ποιοτών. Είσαι εξορκισμό. Συγκεκριμένα στον Άγιο Γεώργιο, στον Καρέα, όπου είναι ο πατήρ Σάβας, ο οποίος εκβάλλει δαιμόνια. Όχι, διαβάζει τις ευχές. Διαβάζει ευχές, ναι. Και τέλος πάντων έχει θεραπεύσει. Αν θέλει, θεραπεύσει, έχει θεραπεύσει πολλούς, ας πούμε. Λοιπόν, είχαμε ξεκινήσει και είχαμε πάει από τον Ισπερινό. Σταδιακά η ατμόσφαιρα είχε άρχισε να φορτίζεται. Γιατί? Διότι τα δαιμόνια, τα εντός των περιβοσκομένων, είχαν αρχίσει να, κατά κάποιο τρόπο, να αναστατώνονται, να διαμαρτύρονται. Και όταν έφτασε η ώρα του εξορκισμού, τότε πλέον ορίονται τα δαιμόνια. Λοιπόν, άλλο δαιμόνιο έβριζε, άλλο φώναζε, άλλο χτυπιότανε, λέγανε διάφορα, ας πούμε. Και χαρακτηριστικό είναι, μόλις ερχόντουσαν σε επαφή με το σταυρό και με τον αγιασμό, τότε τα δαιμόνια εξοργίζονται φοβερά. Και στα ακούσματα των ονόματος των Αγίων της Εκκλησίας μας, του Ιωάννου του Προδρόμου και της Παναγίας μας, τα δαιμόνια εσυνδεράτο και έφρυταν. Λοιπόν, θα βάλουμε μια ανατελεία, αγαπητέ Αλέξανδρε, για να ξεκουράσουμε και λίγο τους αγαπητούς μας φίλους, μια και το θέμα είναι βαρύ. Μιλάμε για δαιμόνια, μιλάμε για δαίμονες, για τέτοια πράγματα, τα οποία, όπως καταλαβαίνουμε, το κλίμα βαραίνει εδώ. Θα κάνουμε λοιπόν μια μουσική ανάσα, να πάρετε κι εσείς μια ανάσα, και σε ένα λεπτό θα είμαστε πάλι κοντά σας στα μηνύματα Ορθοδοξίας της Πέμπτης, στο τηλέφωνο 090-21-54-24. Άνθρωπος που να πράττει το θέλημα του Θεού, γιατί όλοι παρεκκλίναμε του δικαίου. Απ' τα έργα του νόμου δεν θα πάρει καμιά ψυχή σωτηρία. Απλώς με τον νόμο αντιλαμβάνεται κανείς την ενοχή του. Με τον νόμο δια της πίστεως τον Ιησού Χριστό. Thank you.
Αγαπητοί φίλοι, ακούτε την εκπομπή μας Μηνύματα Ορθοδοξίας της Πέμπτης το βράδυ. Να στείλουμε και εμείς τα χρόνια πολλά σε όλους, εκ μέρους της καρδίας, εκ μέρους του σταθμού και των φίλων συνεργατών εδώ, προς όλους τους εορτάζοντες, Δημήτριους, φίλους, συγγενείς, αδερφούς. Να τους ευχηθούμε ο Θεός να είναι πάντα μαζί τους. Ιδιαιτέρως να στείλουμε από την εκπομπή μας τις ευχές μας και να δεχτούμε τις ευχές του από τον πατέρα Δημήτριο στο Καλέντζι κάτω, στην Κορινθία, ο οποίος φροντίζει την εκπομπή μας πάντοτε και μας αγαπάει, και στον πατέρα Λυκάκο Δημήτριο και σε πολλούς άλλους ιερείς και φίλους, τον πατέρα Δημήτριο στον Άγιο Χαράλαμπο και σε άλλες ενορίες, στους αγαπητούς φίλους, τον κύριο Παπά, στους δύο παπάδες, έχουμε δύο Δημήτριους παπάδες φίλους της εκπομπής οι οποίοι μας ακούνε τώρα, και πολλοί άλλοι, σε εσάς, τις Δήμητρες, στους Δημήτριες όλους, όλης της επικράτειας απανταχού των Ορθοδόξων, της Ορθοδόξου επικρατείας μας, η οποία δεν είναι μόνο η Ελλάδα αλλά και πολλά. Ευχόμαστε ο Θεός να τους έχει πάντα καλά. Να πω και εγώ με τη σειρά μου να ευχηθώ χρόνια πολλά εις τους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες, εις τους Δημήτριους και στις Δήμητρες, και να υπενθυμίσουμε πως μνήμη Αγίου, μίμηση Αγίου. Δηλαδή δεν πρέπει να εορτάζουμε τις εορτές, τις ονομαστικές μας εορτές, όπως η κοσμική, με γλέντι, με φαΐ και με ποτό, αλλά να προσπαθούμε, μόνο ναι, όμως να προσπαθούμε να ομοιάσουμε και σε αυτούς εις την αγιότητα και στον καταχριστόν βίον τους. Να πούμε και δύο λόγια βέβαια για τον Άγιο Δημήτριο, ένας μεγάλος Άγιος της Ορθοδοξίας μας, ο οποίος σημειωτείων και μαρτύρησε. Ο μεγαλομάρτης, όπως τον αναφέρει η Εκκλησία μας, Δημήτριος, ηγόνος της ένδοξης πόλης Θεσσαλονίκης, ήτος στερεωτικός, εις τα χρόνια του Μιαρού Διοκλητιανού, ο οποίος Διοκλητιανός ήταν Ρωμαίος σατανοφόρος αυτοκράτορας, ο οποίος εδίωκε την πίστη του Χριστού. Γενναίος και ατρόμητος στρατιώτης του Χριστού και κήρυγκας, σημειωτώνει τον κύριο Απόστολος Άγιος Δημήτριος της χριστιανικής πίστεως, και είναι υπόδειγμα, θα έλεγαμε, και παράδειγμα χριστιανού μάρτυρος. Υπήρξε ο πρώτος κατηχητής της Εκκλησίας μας, διότι χωρίς τον μικρό φόβο κατηχούσε τους νέους της πόλης, εμπνέοντας αυτούς στην χριστιανική πίστη. Όμως η δραστηριότητα του Δημητρίου καταγγέλθηκε από μερικούς βρωμερούς και μυαρούς αντιχρίστους στον Διοκλητιανό, από αυτούς που λέμε Ρουφιάνους, δυστυχώς ούκο λίγοι εις των ελληνικών χώρων. Λοιπόν, και τον κάλεσε στα ανάκτορα. Ο Δημήτριος δήλωσε στον Διοκλητιανό ότι πράγματι είναι χριστιανός. Το ομολόγησε. Εφθαρσός, δεν είχε κανένα πρόβλημα το κρύψει, διότι μόνο η θρησκεία του Χριστού παρέχει ηθική λύτρωση και αιώνια ζωή. Τότε ο Διοκλητιανός διέταξε και τον έκλεισαν στη φυλακή. Αλλά τις ημέρες εκείνες εγίνονταν εις τη Θεσσαλονίκη αγώνες. Αγώνες, κάτι σαν Ολυμπιακοί αγώνες θα λέγαμε. Λοιπόν, οι ειδωλολάτρες, εκμεταλλευόμενοι τη δύναμη κάποιου ειδωλολάτρη Λιέου, προκαλούσαν τους χριστιανούς να τον αντιμετωπίσουν. Αυτός θα ήταν κάποιος γίγαντας προφανώς. Κάτι σαν τον Γολιάθ. Όντως ήταν, ναι, ένας γίγαντας. Ένας γίγαντας, ναι. Σαν τον Γολιάθ, ας πούμε. Το δεις. Λοιπόν, τότε ένας νεαρός χριστιανός, ο Νέστορ, ο οποίος ήταν χριστιανός και αυτός, ο οποίος κατηχήθηκε υπό του Δημητρίου, επήρε την ευχή του Δημητρίου μέσα από τη φυλακή και μπήκε στο στάδιο και ενίκησε και πάταξε τον σωματώδη Λιέο. Ο Διοκλητιανός έμαθε την αιτία της ήττας του Λιέου. Δηλαδή τι, έμαθε πως ο Νέστορας νίκησε με την ευχή του Αγίου Δημητρίου, δηλαδή με τη δύναμη του Χριστού. Με τη δύναμη του Χριστού δηλαδή, ο Νέστορας πάταξε τον Λιέο. Και όμως αυτό δεν συγκίνησε τον Διοκλητιανό και τους συναυτό. Για τούτο, μόλις το έμαθε αυτό, επήγε στη φυλακή και με τη λόγχη σκότωσε τον Δημήτριο και τον Νέστορα. Οι δύο αυτοί μάρτυρες της πίστεως. Η μητέρα μας Εκκλησία περιβάλλεται, λέει, ως προφύραν και βύσσον τα αίματα των μαρτύρων της, διότι αυτά τα τέκνα αποτελούν το καύχημά της. Όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είναι το καύχημα, όπως άλλωστε και λέγει ο Απόστολος Παύλος για τους χριστιανούς, ότι εσείς είστε το καύχημά μου εν Χριστώ. Να δώσουμε και το τηλέφωνο της εκπομπής μας, αγαπητοί ακούρατε, είναι το 090-21-54-24. Επαναλαμβάνομαι, 090-21-54-24. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου στους εορτάζοντες αδερφούς Δημητρίους και Δήμητρες. Χρόνια πολλά, ευλογημένα, χριστιανικά. Και ασφαλώς η τιμή στους Αγίους είναι να μιμούμεθα τη ζωή τους. Να πάρουμε τη γραμμή. Ναι. Να δώσουμε προτεραιότητα. Χαίρετε. Μια θερμή καλησπέρα. Καλησπέρα, αγαπητέ αδερφέ. Καλησπέρα, κύριε Γιάννη. Χαίρετε, αδερφέ Ιωάννη. Γιατρό στο Γεώργιο και στον Αλέξανδρο.
θεωρούμε όλο το ακροατήριο, τους θεωρούμε πνευματικά μας αδέρφια. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Ιωάννη. Και εσύ είσαι πνευματικός άνθρωπος και πνευματικός αδερφός, αφού ασχολείσαι και ακούς τέτοια πράγματα. Και όποιος ακούει και έλκεται από το Λόγο του Θεού και έχει ζώπυρο μέσα του θρησκείας και πίστεως και αγάπης προς την πατρίδα του, αυτός είναι πραγματικός Έλληνας. Και χριστιανός. Μπράβο. Και χριστιανός. Ευχαριστώ το Θεό που με έβανε στο νόημα να γίνω ένας άνθρωπος χαρούμενος από τότε που γνώρισα το Θεό. Έχω το νόμο του Χριστού, του Θεού, της Αγίας μας Τριάδος. Αναγεννιέται ο άνθρωπος, Γιάννη μου. Έτσι. Χωρίς τον Χριστό δεν έχει νόημα και ζωή, ας πούμε, στο κάτω-κάτω. Και καθαρμένος. Δεν είναι ακάθαρτος, είναι και καθαρμένος. Έχει γίνει μέσα του και ευδοκιμεί και αυτός και η οικογένειά του. Βέβαια, τα θέματα υπάρχουν, όπως είπαμε πριν, με τα δαιμόνια. Σκανταλίζουν τον άνθρωπο και κοιτάζουν να τον πάρουν μαζί τους, να έχουν παρέα στο πύρ το Ιόνιο. Μας ενέγγει και ο Θεός. Ναι. Επιτρέπει δηλαδή να πειραζόμαστε. Ναι, να το επιτρέπει, μέχρι εκεί που αντέχει ο άνθρωπος, το ξέρει ο Θεός. Από εκεί πέρα επεμβαίνει. Αλλά αυτός που είχε τα δαιμόνια, στην ουσία το έχετε εξαντλήσει το ζήτημα. Ας βάλω ένα πετραδάκι. Όχι, όχι, είναι ανεξάντλητα το Ευαγγέλιο, είναι ανεξάντλητο, είναι ωκεανός. Εμείς πήραμε ένα κουβά τώρα εδώ νερό από τον ωκεανό και προσπαθούμε να τον αναλύσουμε. Ναι. Είναι πολύ φιλοσοφημένο αυτό, γιατρέ. Η υπόθεση είναι ότι ένας που δεν έχει το Χριστό, δεν κάνει την προσευχή του, κάνει αμαρτωλά, ας πούμε, τη ζωή του, αμαρτωλά πράγματα, δηλαδή βαδίζει στον αμαρτωλό δρόμο, τότε βρίσκει την ευκαιρία ο διάβολος να μπει μέσα του. Δεν του ναι, είναι η απρόσεκτη ζωή που δίνει τόπο να πατήσει ο διάβολος. Ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι πράγματι δεν δηλαδή έτσι το έχει για να, για γούστο του να μπει σε όποιον να είναι. Είναι ο άνθρωπος που τον προκάλεσε το σατανά να μπει, που το έδωσε αφορμές, νότες, αφορμή. Αφορμή. Εκείνο είναι που πρέπει να προσέχει ο κάθε άνθρωπος, να μην του μπουν τα δαιμόνια. Και κάτι άλλο που ανάφερε ο αδερφός Αλέξης, Αλέξανδρος, για τον Καρέα, τον Πάτερ Σάμπα. Είχα πάει με το γιο μου μια φορά και δεν θυμάμαι γιατί πήγαμε, κάποιον άνθρωπο πήγαμε, δεν θυμάμαι τώρα γιατί τον πήγαμε τώρα εκεί πέρα. Μπροστά μας είσαμε 3 μέτρα, ήταν ένα κοριτσάκι περίπου 17 χρονών και δαιμονιζότανε. Και εφόσον με το σταυρό εξόρκησε το δαιμόνιο να βγει έξω ο Πάτερ Σάββας, ακούσαμε αντρίκια φωνή από το κορίτσι μέσα να βγαίνει και λέει... Ναι, συμβαίνει αυτό. Ναι, θα βγω, είπε και ισχρόβογα, είπε πολλά ισχρόβογα ο σατανάς. Λοιπόν, θα βγω, και βγήκε. Ακούσαμε αντρίκια φωνή από μέσα από το κορίτσι. Μέσα από την κοπέλα. Φοβερά γίνονται εκεί πέρα. Ναι. Τώρα ήθελα να αναφερθώ στα γεγονότα που λάβαν χώρα αυτές τις ημέρες με το Πατριάρχη μας, με τον Αρχιεπισκοπό μας, με την κυβέρνησή μας, ναι, ναι, και με όλους. Να σε ακούσουμε, Γιάννη. Ναι. Εντάξει. Σεβόμεθα ασκέτως αν είναι καλός ένας πατριάρχης στο πατριαρχείο μας ή αν στο πατριαρχείο μας όλων των ορθοδόξων λαών από όλα τα κράτη. Αυτός είναι εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτή είναι στην προκειμένη περίπτωση είναι έτερον εκάτερον. Δεν μας ενδιαφέρει. Εκείνο που μας ενδιαφέρει
ότι ποιος μιλάει υπέρ του νόμου του Θεού. Εγώ κρίνω ότι ο Αρχιεπισκοπός μας είναι πιο συνταπτισμένος από τον Πατριάρχη στο νόμο του Θεού. Εγώ περισσότερο όμως από όλους αγαπάω τον Χριστό. Αυτό δεν έχουν καταλάβει οι άθεοι. Νομίζουν ότι εμείς λατρεύουμε πρόσωπα. Ναι, σωστά. Ανεξαρτήτως. Αν είναι εμείς κοιτάμε αρχιεπισκοπός μας ή πατριάρχης μας. Ο λαός κατά κάποιο τρόπο ασκεί μια κριτική, έναν έλεγχο, κατά Χριστόν βέβαια, αν ορθοτομεί ή δεν ορθοτομεί ο επίσκοπος το λόγο της αληθείας. Αν ορθοτομεί, δηλαδή αν είναι σύμφωνος με το Ευαγγέλιο, με τους πατέρες της Εκκλησίας, με τους ευαγγελικούς κανόνες και όλα αυτά. Από εκεί, και πέρα ο Θεός έχει εκλέξει τους πατριάρχες, ακόμα και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος και τους πολιτικούς. Και οι πολιτικοί γίνονται, λέει ο Θεός. Δηλαδή, επιτρέπει καμιά φορά ο Θεός να γίνονται αυτά. Είναι γεγονός, πάντως, αγαπητοί αδελφοί, πως ουδένας εκ των επισκόπων ημών, εκτός από τον Χρυσόστομο Ζακύνθου, δεν εξέφερε αιρετική διδασκαλία. Άπαντε συμφωνούν με το Ευαγγέλιο και με τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Τώρα, ορισμένοι βέβαια μπορεί να έχουν αντιρρήσεις. Πλανούνται εκτρά, διότι από την περηφάνειά τους εναντιώνονται στην Εκκλησία. Δεν έχει καμία σημασία αυτό, ας πούμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε υπακοή στην Εκκλησία. Τώρα, εάν κάποιοι αντιτίθενται ή στη διδασκαλία της Εκκλησίας, είναι καταδικαστέοι και απορριπταίοι από το σώμα της Εκκλησίας, από τον λαό δηλαδή. Ναι, λοιπόν, ναι. Ο Πατριάρχης, είναι μια μεγάλη ιστορία, λοιπόν, δεν θέλετε. Ένα θα πω μόνο, πως και ο Πατριάρχης ο Βαρθολομαίος και ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος ουδέποτε εκήρυξαν αίρεσιν γυμνή την κεφαλήν και ορθοτομούν τον λόγο της αληθείας. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν ορισμένοι και να πάψουν να θεομαχούν. Αλλά πάνω απ' όλα, δεν θέλω να στον φάρω έτσι σε ένα βωμό τον οποίον ας πούμε δεν γνωρίζω, δεν είμαι Θεός. Εκείνο που γνωρίζω εγώ είναι ότι ο Χριστός μ' αγαπάει και τον αγαπάω και θέλω να βαδίσω στον δρόμο του. Γιατί την ψυχή μου δεν μπορεί κανείς να μου τη σώσει εκτός ο Χριστός. Αυτό κάνει και εμείς στον Ιησού Χριστό αποβλέπουμε. Εκεί αποβλέπουμε, στον Ιησού Χριστό και πουθενά άλλου. Και να συμπληρώσω εδώ το εξής, ότι κάποτε όταν ο Άγιος Ιωάννης βρισκόταν στην εξορία, είχε δεχτεί ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Μέγας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Ιερός Χρυσόστομος, από αυτόν που έχουμε τόσες πατερικές ομιλίες κλπ. Και τόμους ολόκληρους στη Φιλοκαλία υπάρχουν και όλη η ανθρωπότητα τον ξέρει, δεν είναι κάτι το άγνωστο. Από τους τρεις μεγαλύτερους της Σοφίας, ας πούμε, διδασκάλους, οικουμενικός διδάσκαλος, είχε πει τότε ότι μάλλον είχε λάβει ένα γράμμα από άλλον επίσκοπο και του είπε Άγιε του Θεού, σε αδικήσανε, σε αδίκησαν. Και τότε ξέρεις τι είχε πει, τι είχε απαντήσει ο Άγιος Χρυσόστομος, ο Ιερός Χρυσόστομος, είχε πει το εξής: ουδείς δύναται αδικήσε Ιωάννην εκτός ο Ιωάννης. Δηλαδή, κανένας δεν μπορεί να με αδικήσει εμένα τον Ιωάννη εκτός από τον εαυτό μου. Αδικούμε τον εαυτό μας δηλαδή. Ναι. Πολύ φιλοσοφημένα θέματα αυτά, τα οποία πρέπει να τα προσέχουμε. Βλέπω ότι ο Γιώργος έχει κάτι να σου, ναι, πει. Ναι, Γιώργο μου. Αδελφέ Ιωάννη, ήθελα να σου πω ότι μεταξύ του Πατριάρχου μας, του Οικουμενικού Πατριάρχου μας και του Αρχιεπισκόπου μας δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά. Είναι ασήμαντα, όπως έχουν και μεταξύ τα παιδιά μας αυτής της οικογενείας. Αυτή η αντιπαλότητα είναι τεχνητή που καλλιεργείται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για δόλιους σκοπούς και κάποιοι ακόμη που συμπαρασύρονται και κατηγορούν. Θέλω να πω ότι ο Αρχιεπίσκοπός μας με το γενναιότητά του, με το θάρρος του, με το ζωντανό χριστιανικό λόγο του, μας έχει κάνει και μπορούμε να πούμε και εμείς εμνίστημεν ημερών αρχαίων, ημερών δόξης, εμνίστημεν τους αγώνες των πατέρων της Εκκλησία μας. Λοιπόν, όσο για τον Πατριάρχη μας, εμείς ζητάμε και πολλά. Σκλάβος είναι. Είναι σκλάβος. Και να τον βλέπουμε ως τον ηγέτη της Ορθοδοξία μας, αλλά παράλληλα και την σπίθα του Βυζαντινού Ελληνισμού στο φανάρι που δεν πρέπει να σβήσει με τίποτα.
Μπράβο. Να τον βλέπουμε και από εθνική και από θρησκευτική άποψη. Είναι λοιπόν, αν θέλα μας να μην γινόμαστε και εμείς συμπαρασυρώμεθα και εμείς σε αυτή την τεχνητή αντιπαλότητα. Και να σημειώσω κάτι αγαπητέ Γεωργία, πως αυτή τρόπο. Η τεχνητή αντιπαλότητα δεν δημιουργείται μόνο από ορισμένα κλιμάκια κυβερνητικά ή δημοσιογραφικά, αλλά λοιπόν. Και από ορισμένους ψευδαδέλφους. Βεβαίως. Εννοείται. Νοσηρά πρόσωπα. Μετά μην ξεχνάμε ότι αστήρ αστέρος διαφέρει εν δόξη. Βεβαίως, άλλος είναι άγιος, άλλος είναι αγιότερος, άλλος είναι αγιότατος. Σε έναν κήπο, αδελφέ Ιωάννη, δεν χρειάζονται και τα γιασεμί και τα κρίνα και οι μαργαρίτες και τα τριαντάφυλλα. Θα αρχίσουν να τσακώνονται τώρα. Εγώ είμαι πιο ωραίο από το άλλο λουλούδι. Θετικότητα. Ναι. Ο πατριάρχης, άλλωστε, να σημειώσουμε εδώ πέρα πως είναι πολύ λεπτή η θέση του και πρέπει να χρήσει οικονομία. Άλλωστε, και ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός δεν αποκάλυψε εξ αρχής ποιος ακριβώς ήταν, διότι αν το είχε αποκαλύψει και είχε πει εφθαρσός κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή είχε αποκαλύψει την αλήθεια εξ αρχής, θα την είχαν σταυρώσει πολύ νωρίτερα, πριν ακόμα τελειώσει το ιεραποστολικό του έργο. Την αποστολή του. Ακριβώς. Διότι ο Κύριος μας δεν ήρθε μόνο για να σταυρωθεί, αλλά πριν σταυρωθεί ήρθε για να κηρύξει, να διδάξει, να νουθετήσει, να θεραπεύσει και όλα αυτά τα οποία διαδραματίζονται στο Ευαγγέλιο. Λοιπόν, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος είναι ένας σύγχρονος μάρτυρας. Αν επιτρέψεις, Αλέξανδρε, ήταν και προφητευμένος ο χρόνος της παραμονής του Κυρίου και στον Άδη, τριήμερος, και στη Γη, 3,5 χρόνια. Ήταν προφητευμένος από προφητείες πολλών προφητών. Ναι, έτσι είναι. Ναι, Γιάννη. Ναι, Βασίλη. Σ' ακούμε. Ναι, θα ήθελα να ολοκληρώσω για να πολύ ευχαρίστως. Ναι. Μέρος να πάρουν και οι άλλοι τηλέφωνο και άλλοι αδερφοί. Με δύο λέξεις, ότι να προσέχουμε, μας διδάσκει το Ευαγγέλιο της Κυριακής, να μην προκαλούμε, να μην κάνουμε έργα του διαβόλου. Έτσι δίνουμε, ας πούμε, την αβάντα στο διάβολο και το θάρρος να μας επιτεθεί μέσα σαν νοικοκύρη στην ψυχή. Έτσι, ναι. Έπεσε η γραμμή του Ιωάννη. Ναι, αδελφέ Ιωάννη, ευχαριστούμε για τα ωραία λόγια που μας είπες και μας έδωσε αφορμή να εκφράσουμε ορισμένες σκέψεις, αλλά επειδή δεν πρόλαβες να ολοκληρώσεις, νομίζω ότι εγώ θα πω αυτά περίπου που ήθελες. Όπως δεν πρέπει να αφήνουμε στο σπίτι μας πόρτες και παράθυρα ανοιχτά γιατί θα μπει ο κλέπτης, έτσι δεν πρέπει να αφήνουμε και στη ψυχή μας και στο σώμα μας τα παράθυρα ανοιχτά, να προσέχουμε τις αισθήσεις μας, για την όρασή μας, την ακοή μας, τα πάντα, γιατί από εκεί μπαίνει ο δαίμονας και εγκαθιδρύεται και μας θεωρεί σπίτι του, οίκο του, κατοικία του. Κλέπτης και ληστής είναι. Λοιπόν, αδελφοί Χριστό, να συνεχίσουμε λίγο με το Ευαγγέλιο. Βλέπουμε εδώ πέρα πως τα δαιμόνια εμπήκαν στους χείρους και οι χείροι αυτοί εκρημνίστησαν στον κρυμνό, δηλαδή πέσαν στον κρυμνό και πνιγήκανε. Ήταν από κάτω η λίμνη. Ακριβώς. Αυτοί που έβρισκαν στους χείρους είδαν αυτό το γεγονός και έφυγαν και ανήγγειλαν τον Σιβάν εις τους κατοίκους της πόλεως και σε αυτούς που έμεναν στους αγρούς. Λοιπόν, εδηγήθησαν δε και εκείνοι πως είχαν δει το περιστατικό, πως έγινε καλά δαιμονισμένος. Αυτοί όμως βέβαια τους και είδαμε τι, να δώσουμε μια εικόνα εδώ που αναφέρει το Ευαγγέλιο μας. Εξήλθαν δε ειδήν το γεγονός και ήρθαν προς την Ιησού και έβρον καθήμενον των άνθρωπων, εφού τα δαιμόνια εξελιθήθη, αυτός ο οποίος δηλαδή απελευθερώθηκε το δαιμόνια, ηματισμένον και σοφρονούντα παρά της πόδας του Ιησού. Και είδαν δηλαδή τον πρώην δαιμονισμένο από τον άνθρωπο που είχε τόσα πολλά δαιμόνια να κάθεται κοντά στα πόδια του Χριστού. Ενδεδειμένος είχε βάλει τα ρούχα του, δηλαδή ήρθε σε αυτόν, η λογική επανήλθε σε αυτόν και σοφρονίστη, σοφρονισμένος. Και εφοβήθησαν, συνεταράχθησαν και είπαν μέσα τους πως ενδεδειμένο να συνέβη κάτι τέτοιο. Απελευθερώθηκε. Ακριβώς. Ναι, Αλέξανδρε. Ο πρώην δαιμονισμένος πρώτα ηλάβνε το δόθε κακίσε στην ερημιά, στα βουνά, στα μνήματα και τώρα είναι καθήμενος παρά τα σπόδας του Ιησού. Πρώτα ήτο γυμνός, δεν ενεδιδίσκε το ρούχα και τώρα είναι ηματισμένος. Πρώτα ήτο συμπεριφέρεται αφρόνος και τώρα είναι σοφρονούντας. Και Γιώργη, πολλοί που εκβάλλουν τα ρούχα τους, κυρίως γυναίκες βέβαια το κάνουν αυτό. Κατά κάποιο τρόπο και άντρες βέβαια, όχι τόσο μεγάλο ποσοστό.
δεν μπορούμε να τις παρελύσουμε κατά κάποιο τρόπο με τον δαιμονισμένο της Ευαγγελικής Περικοπής. Ανατηρήτως, ο λόγος του Θεού αυτούς καταδεικνύει. Ακριβώς. Αλλά... να δούμε πότε θα συμφωνηθούν αυτοί. Τι να πούμε τώρα και με το πλήθος εκεί της πόλεως που όταν επληροφορήθησαν το γεγονός δεν συγκινήθηκαν υπεπορωμένοι από αυτό, από τη θεραπεία του δαιμονισμένου, και να πούμε κάτι, δεν ήταν μόνο ένας δαιμονισμένος, πολλοί δαιμονισμένοι ήταν στην εποχή του Χριστού μας. Τρία Ευαγγέλια αναφέρονται σε αυτή την Ευαγγελική περικοπή και τα δύο μιλάνε για έναν δαιμονισμένο, ίσως τον πιο ζωηρότερο και επικινδυνέστερο. Αλλά ήταν κι άλλοι, και ένα τρίτο Ευαγγέλιο μιλάει για δύο δαιμονισμένους. Δεν είναι αντίφαση. Πλήθος δαιμονισμένων υπήρχαν την εποχή εκείνη που ο Χριστός τους εθεράπευε, και εδώ ο Ευαγγελιστής αναφέρει τον ένα, ο άλλος αναφέρει δύο. Και να σημειώσουμε γιατί είπε και το μέσα σε αυτούς, διότι παρέβησαν το Μωσαϊκό νόμο, ο οποίος Μωσαϊκός νόμος ρητός υπαγόρευε και καθόρισε πως, πως απαγόρευε, δηλαδή, το αχάπτο χοιρινό κρέας. Αυτοί παρέβησαν την εντολή αυτή του Μωσαϊκού νόμου και κατέληγαν χοιρινό κρέας. Για τούτο ο Κύριος ετοιμόρισε αυτούς και παραχώρησε να μπει μέσα τους το δαιμόνιον. Ναι, αλλά τι θα πούμε για το πλήθος των κατοικούντων την πόλη των Γεργεσινών, Γαδαρινών, που ζήτησαν από τον Χριστό μας να απέλθει από τα όρια του. Πόρωση ψυχής. Πόρωση ψυχής. Ναι, βέβαια. Και όχι μόνο. Πρώτα. Συγκινήθηκαν από το μέγα θαύμα που τους τρομοκρατούσαν οι δαιμονισμένοι και δεν μπορούσαν να διέλθουν ελεύθερα ή να εργαστούν ελεύθερα. Αλλά σκέφτηκαν την παρανομία τους, ότι οι χείροι τους, τα κοπάδια αυτών των χείρων, επνίγησαν. Χείροι ήσαν και οι ίδιοι, αφού έκαναν ένα παράνομο εμπόριο. Καθώς χειράμε ο νόμος. Καθώς χειραματίζει και οι Φαρισαίοι. Παραδειγματικά τιμωρήθηκαν γιατί ήταν παράνομοι προς τον Μωσαϊκό νόμο. Δηλαδή είχε απαγορεύσει ο νόμος να τρώνε χοιρινό κρέας, ενώ αυτοί έκαναν ένα λαθρεμπόριο, ας πούμε, κρέατος, ας το πούμε έτσι, με τη σημερινή ορολογία. Επίσης είναι άξιο προσοχής ότι τα πονηρά πνεύματα φοβούνται τον Άδη και την κόλαση, όπως είπες, και δεν επιθυμούν να ξαναγυρίσουν εκεί. Ούτε πάνω, δηλαδή, ούτε κάτω. Θέλουν να μένουν ελεύθερα για να βασανίζουν τους ανθρώπους. Είναι σαδιστής, δηλαδή, ο Σατανάς και οι άγγελοι του, οι άγγελοι του σκότους, και αυτό εξηγείται πλήρως από την ευμετάβλητη κατάσταση εκείνων οι οποίοι θα καταδικαστούν σε αιώνια απομόνωση. Είναι δυνατόν να μεταβάλουν θέση? Διότι είναι αδύνατο. Αδύνατο φυσικά να μεταβληθεί η ψυχική κατάσταση του ανθρώπου ο οποίος έχει φύγει από αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό, στο προσέξουμε, δεν υπάρχει μετάνοια μετά το θάνατο. Αλλά οι άνθρωποι είναι εκεί αμετακίνητα κακοί. Δεν μπορούν να γίνουν καλύτεροι, δηλαδή. Γι' αυτό λέει και τελειώθη, τελείωσε. Τετελειωμένα πνεύματα, τετελειωμένα, διότι αυτά τα πνεύματα δεν επιδέχονται καμία αλλίωση, ούτε προς τα πάνω ούτε προς τα κάτω. Χαίρετε. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να στείλω έτσι ραδιοφωνικές ευχές σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες σήμερα. Πολύ ωραία. Και ήθε ο Άγιος Δημήτριος να προστατεύει όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη αλλά και όλη την Ελλάδα, να πρεσβεύει για όλους μας. Θα ήθελα να σας διαβάσω από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο σχετικά με το Ευαγγέλιο το οποίο αναλύεται σήμερα. Μάλιστα. Λέει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος, γιατί διέμεναν μέσα στα μνήματα οι δαιμονισμένοι? Επειδή ήθελαν να ενσπείρουν μέσα στους ανθρώπους την ολέθρια αντίληψη ότι οι ψυχές αυτών που πεθαίνουν γίνονται δαίμονες. Α, μάλιστα. Και λέει μετά, εύχομαι, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτό το πράγμα ούτε καν να φτάσετε και να το σκεφτείτε απλώς. Και εξηγεί πιο κάτω, αναφέρεται στους μάγους εκείνης της εποχής. Και λέει, τι θα μπορούσε να πεις όταν πολλοί από τους μάγους αρπάζουν παιδιά και τα σκοτώνουν ώστε να έχουν στο μέλλον την ψυχή τους σαν βοηθό τους στις μαγικές τους πράξεις, και από πού αυτό γίνεται φανερό? Το ότι βεβαίως σφάζουν τα παιδιά το λέγουν πολλοί.
Πες μου όμως, από πού πληροφορήθηκες το ότι οι ψυχές των σφαγέντων βοηθούν τους μάγους στις μαγικές τους ενέργειες? Αυτή λέγει που φέρουν τα δαιμόνια εντός των, φωνάζουν ότι εγώ είμαι η ψυχή κάποιου, δηλαδή κάποιου σφαγέντος. Αλλά και αυτό είναι κάποιο κατασκεύασμα και απάτη διαβολική, διότι δεν είναι η ψυχή του αποθανόντος εκείνη που φωνάζει, αλλά ο δαίμονας που υποκρίνεται αυτά. Αυτό συμβαίνει και με το τραπεζάκι, αν έχετε υπόψη σας. Βέβαια. Πνευματιστικό. Ναι, ώστε να εξαπατήσει αυτούς που τον ακούουν. Πνευματιστικό φαινόμενο. Ναι. Αφανίζεται ο δαίμονας και προσποιείται τη φωνή του αποθανόντος ή οτιδήποτε έτσι έχει και ξέρει ο δαίμονας το ότι είχε κάνει ο αποθανόν και οι συγγενείς του νομίζουν ότι είναι η φωνή του, του δικού τους ανθρώπου, καταλάβατε. Ναι. Πλανώνται δηλαδή. Βέβαια. Και πιο κάτω, όπως το εξηγεί ο Άγιος Χρυσόστομος, λέει καθώς αν ήταν δυνατόν, λέει, η ψυχή να εισέλθει στην υπόσταση του δαίμονος, πολύ περισσότερο θα μπορούσε να εισέλθει στο δικό της σώμα. Διότι δεν θα μπορούσε κατά άλλο τρόπο να εξηγηθεί λογικά το γεγονός ότι η ψυχή που υπέστη τη βλάβη συνεργάζεται με αυτόν που την έβλαψε ή ότι ο άνθρωπος μπορεί να μεταμορφώνει την ασώματο δύναμη εις άλλη ύπαρξη. Νομίζω τώρα εδώ καταπιάνεται με θέματα μεταμψυχώσεως και είναι πολύ εύστοχα αυτά που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, διότι δεν ξέρω αν είναι λίγο δυσνόητα ως προς τη μετάφραση. Είναι κατανοητά. Ωραία. Όμως για να λείψουν οι παρεξηγήσεις σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να σας πω, αγαπητή ακροάτρια, ότι η μετεσάρκωση δεν υπάρχει μες στο Ευαγγέλιο βέβαια και ούτε παραδέχεται ο χριστιανισμός τη μετεσάρκωση. Σίγουρα και αυτά που λέει ο... Είναι μια ανατολική δοξασία αυτή, βουδιστική ναι, ναι, κλπ. Την οποία την έχει απορρίψει ο χριστιανισμός. Ανατρέπει τις θεωρίες αυτές ο Άγιος Ιωάννης με αυτά που λέει. Μάλιστα. Διότι εάν αυτό είναι αδύνατον δια τα σώματα και δεν μπορεί κάποιος να μεταμορφώσει το σώμα του ανθρώπου σε σώμα όνου, πολύ περισσότερο αυτό είναι αδύνατο να συμβεί στην αόρατη ψυχή. Και κανείς δεν θα μπορέσει να μεταμορφώσει αυτήν εις ύπαρξη του δαίμονος. Επομένως όλα αυτά είναι λόγια μεθυσμένων γραϊδίων και αποσκοπούν στο να εκφοβίζουν τα παιδιά. Ναι, ναι. Διότι δεν είναι δυνατόν η ψυχή που αποχωρίστηκε από το σώμα να περιφέρεται εις το μέλλον εδώ εις στην γη. Καθώς οι ψυχές των δικαίων βρίσκονται στα χέρια του Θεού. Ναι. Εάν δε εις τα χέρια του Θεού βρίσκονται οι ψυχές των δικαίων, οπωσδήποτε βρίσκονται και οι ψυχές των παιδιών, διότι ούτε και εκείνες είναι πονηρές. Ναι, σωστά. Αλλά και η γι' αυτό θέλει να βεβηλώσει τις ψυχές των αγνών ο δαίμονας. Οι σατανιστές κυρίως πίνουν αίμα παιδιών, έτσι. Ναι, ναι. Ή βιάζουν παρθένες, διότι ο διάολος αντιπαθεί ό,τι ο Θεός θέλει. Μισεί δηλαδή αυτά του Θεού. Ο Θεός συμπαθεί και αγαπά την παρθενία στους ανθρώπους και γενικά, όπως είπα, την παιδική ψυχή, την αγνότητα, ενώ ο διάβολος μισεί την παρθενία αντιθέτως. Όπως λέει και η Αποκάλυψη, ο Θεός έχει σε πρώτη γραμμή εκείνους οι οποίοι βρίσκονται κάτω από το θρόνο του, οι 144.000 των εκείνων των παρθένων που λέει από τις 12 φυλές κλπ. Αλλά συνεχίστε να μην σας διακόπτουμε. Ναι, λέει, εκτός από το ότι φεύγουν, ας πούμε, οι ψυχές των δικαίων και των παιδιών και βρίσκονται στα χέρια του Θεού, αλλά και οι ψυχές των αμαρτωλών φεύγουν αμέσως από εδώ. Και αναφέρεται στην παραβολή του Λαζάρου και του Πλουσίου. Αλλά και σε άλλη περίπτωση, λέει ο Χριστός, σήμερον εξάπαντος ζητούν την ψυχή σου. Και δεν είναι δυνατόν ψυχή που έφυγε από το σώμα να περιπλανιέται εδώ εις τη γη. Και κατά πολύ φυσικό λόγο, διότι εάν βαδίζοντας πάνω στη γη που μας είναι γνώριμη και περιβαλλόμενοι από το σώμα μας, δεν γνωρίζουμε ποια οδό να ακολουθήσουμε όταν βρισκόμαστε σε άγνωστο τόπο, εάν δεν έχουμε καθοδηγητή, πώς θα γνωρίσει πού πρέπει να βαδίζει χωρίς τον καθοδηγητή της ψυχή που αποχωρίστηκε από το σώμα και αποξενώθηκε από όλες τις συνήθειές της, αλλά και από πολλές άλλες περιπτώσεις μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι δεν είναι δυνατόν να παραμείνει εδώ στη γη ψυχή που έφυγε από το σώμα της
Και πράγματι ο Στέφανος λέει, δέξε το πνεύμα μου, καθώς και ο Παύλος. Το να αποθάνω και να είμαι μαζί με τον Χριστό είναι πολύ προτιμότερο. Αλλά και για τον Πατριάρχη Αβραάμ λέγει η Γραφή και προσετέθη. Εις τους πατέρας του, αφού δήλθε ευχάριστον γύρας. Όσο μπορεί να είναι ευχάριστο το γύρας, ε. Βέβαια. Σωστά. Αγαπητοί αδελφοί. Ναι. Με ακούτε? Ναι. Απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανήν. Σωστά. Μετά τούτο κρίσης. Δεν μιλάει λοιπόν για διαδοχικούς θανάτους μέσα στο χρόνο, αλλά απόκειται άπαξ αποθανήν. Μια φορά. Δεν μιλάμε λοιπόν για μετεμψυχώσεις και μετενσαρκώσεις που διαδοχικά στα γεύεται το... Νομίζω είπες ότι οι δαίμονες κατοικούν στα μνήματα διότι θέλουν να ενσπείρουν στους ανθρώπους την αντίληψη ότι μετά θάνατο γίνονται δαίμονες. Ναι. Ασφαλώς ο άνθρωπος δεν μεταβάλλει φύση. Άνθρωπος παραμένει. Είτε στην κόλαση πάει, στον Άδη, είτε στον ουρανό. Ο χώρος που βρίσκεται ή ο τόπος δεν μεταβάλλει τη φύση του. Όπως και οι άγγελοι, είτε στον ουρανό είναι είτε στη γη είναι, δεν μεταβάλλουν φύση. Άγγελοι παραμένουν κατά τη φύση. Είναι άτρεπτοι. Δεν λέω κατά την κατάσταση, ναι, που είναι άτρεπτοι, κατά τη φύση. Ο Θεός έπλασε αγγέλους και ανθρώπους, λογικά όντα, και στον πνευματικό κόσμο, στον πνευματικό κόσμο δεν υπάρχει χώρος και χρόνος, να το πούμε έτσι. Ναι, αλλά δεν μεταβάλλεται η φύση αν οι άγγελοι είναι εδώ στη γη. Όχι, ή οι δαίμονες. Όπως και οι άνθρωποι όταν θα πάνε στον ουρανό δεν θα μεταβάλλουν την ανθρωπίνη φύση τους. Πολύ ωραία. Ούτε και την κατάσταση της αγιότητος, αν θα είναι άγιοι, ούτε και την κατάσταση της αμαρτωλότητος, αν θα φύγουν αμαρτωλοί. Βέβαια, ναι, βέβαια. Είπες, νομίζω επίσης διάβασε ότι δεν είναι δυνατόν η ψυχή που έφυγε να περιπλανιέται εδώ στη γη. Να περιπλανιέται. Ναι. Ασφαλώς δεν είναι πλάνητα η ψυχή, θα πάει εκεί που ορίζει ο δημιουργός του σύμπαντος και των ψυχών μας. Αλλά μπορεί όμως η ψυχή όχι να περιπλανιέται στη γη, αλλά να κινείται, να περιφέρεται, όχι να περιπλανιέται, προς βοήθεια, προς θεραπεία ημών των ταπεινών. Δεν έχουμε τους Αγίους, ο Άγιος Νεκτάριος. Ψυχή είναι ο Άγιος Νεκτάριος. Δεν περιφέρεται, δεν περιπλανιέται, γιατί το περιπλανιέται σημαίνει ότι είναι ανεξέλεκτη. Ανεξέλεκτα. Κινείται, περιφέρεται από αγάπη, από την αγάπη του Χριστού και δυνάμει του Χριστού. Και με την άδεια του Θεού, βέβαια. Ναι. Συνεργαστία, αγαστή με τον ουρανό, βέβαια. Τώρα, επειδή είπες ότι η ασώματη δύναμη μεταβάλλεται εις άλλην ύπαρξη, αν συγκράτησα, ακούστηκε σήμερα από έναν που θέλει να λέγεται πατέρας του έθνους, επειδή άκουσα μία συζήτηση για το δημογραφικό που μαστίζει την πατρίδα μας, και είπε κάτι άστοχο, αλλά θέλω να πιστεύω όχι έτσι συνειδητά, το είπε επιπολέως. Μίλαγε για το παιδί μας που ο κάθε γονιός πρέπει να αυτά και έλεγε είναι η δημιουργία μας, το παιδί μας, είναι η περιουσία μας και άλλα τέτοια, και έκλεισε την πρόταση. Είναι η μετεμψύχωσή μας, αν θέλουμε να λέμε αλήθειες. Άκουσε αδερφή, το παιδί μας, αν θέλουμε να λέμε αλήθειες, είναι η μετεμψύχωσή μας. Όσοι άκουγαν το κανάλι, το τηλεοπτικό, είδαν αυτόν τον πατέρα του έθνους και είπε αυτή την αφέλεια, θέλω να πιστεύω. Και όχι ότι ήθελε να προπαγανδίσει την μετεμψύχωση. Μπορεί να το κάνει και αυτό, δεν το ξέρουμε. Δεν μπορεί να είμαστε απολύτως βέβαιοι. Πάντως, οι δυστυχείς οπαδοί της μετεμψυχώσεως επιχειρηματολογούν πώς, με ποιον τρόπο. Λένε το εξής, για να στηρίξουν την πλάνη τους. Επειδή λέει στην Αγία Γραφή πως θα επανέλθουν ο Ενόχ και ο Ηλίας για να κηρύξουν τον Αντίχριστο. Μα Ενόχ και ο Ηλίας υρπάγησαν με το σώμα τους. Θα είναι η ίδια αυγή ακριβώς. Δεν θα είναι παράδειγμα η ψυχή του Ενόχ και του Ηλία σε άλλα σώματα. Θα είναι τα ίδια σώματα αυτά με την ίδια ψυχή. Διότι ο Ενόχ και ο Ηλίας, να σημειώσουμε, δεν εγεύθησαν θάνατον. Οπότε πλανούνται εκτρά. Και οφείλουν να μετεμψυχώσεως. Οφείλουν να πληρώσουν και αυτοί το λίτρο, έτσι, της ανθρώπινης υποστάσεως, το θάνατο. Θα πεθάνουν και αυτοί. Θα γευτούν και αυτοί θάνατο. Ουδείς. Στην εποχή του Χριστού. Έτσι. Λοιπόν, αδέλφια, τώρα να κάνουμε μια ερώτηση και στους τέσσερις και σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε. Μετά τη θεραπεία του, ο πρώην δαιμονισμένος
τι επιθυμία εξέφρασε το Χριστό μας? Να τον ακολουθήσει. Ο Χριστός μας δεν το δέχτηκε αυτό, αλλά του υπέδειξε κάτι. Να επιστρέψει, να μείνει, να γίνει Απόστολος στον οίκον του, ναι, και να διηγηθεί όλα όσα του επίησε που έκανε ο Θεός. Να κάνει τοπική ιεραποστολή, τον επροέτρεψε. Επιθάρχησε στο λόγο του Θεού. Του είπε να επιστρέψει στον οίκο σου και να διηγήσει όσα επίησε ο Θεός. Έκανε υπακοή ή ανυπακοή? Υπακοή. Ο πρώην δαιμονισμένος δεν πήγε μόνο στον οίκο του, στους οικείους του να διηγηθεί, αλλά πήγε και αλλού, αλλά εισπάσαν την πόλη. Έκανε ιεραποστολή. Ένιωσε την ανάγκη. Έκλεισε η γραμμή. Ναι, αλλά βράσει. Νομίζω και η αδελφούλα μας ολοκλήρωσε αυτά που ήθελε. Λοιπόν, οι απαντήσεις δικές μας στο ερώτημα αυτό θα είναι και δικές της. Λοιπόν, έκανε υπακοή, μίλησε στους οικείους του, έκανε ιεραποστολή, ένιωθε την ανάγκη όμως να διευρύνει και πήγε εις πάσαν την πόλη. Είπε όμως, διηγού όσα επίησέσαι ο Θεός. Ο ασθενής που εθεραπεύτει, διηγεί το όσα επίησέ του ο Ιησούς. Αυτό δέχεται και ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Γι' αυτό κλείνει και λέει ότι κήρυσε κηρύσσον όσα επίησε αυτό ο Ιησούς. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι δεν έκαναν ανυπακοή, αλλά ο Θεός είναι ο Ιησούς. Διηγού όσα επίησε εσύ ο Θεός. Και πειθάρχησε ο θεραπευμένος και διηγείτο όσα επίησε του ο Ιησούς. Ιησούς και Θεός είναι ένα και το αυτό. Και βλέπουμε εδώ πέρα, αγαπητέ Γιώργη, πως ο πρώην δαιμονισμένος είχε την πνευματική αυτήν εμπειρία ότι απελευθερώθηκε τελικά από αυτό που του μασάνιζε. Και τι? Και είχε εξέφρασε την επιθυμία στον Χριστό να ακολουθήσει, να γίνει δηλαδή μαθητής του Χριστού. Ο Χριστός όμως του είπε να πας και να κηρύξεις και στους υπολείπους αυτά που σου έκανε ο Θεός. Και αυτός με τα χαρά σε πήγε και το έκαμε. Και λοιπόν, κήρυξε, το οποίο και κήρυξε. Όσα επίησε του ο Ιησούς. Ο Ιησούς, ακριβώς. Άρα έκανε ανυπακοή. Εκτός και αν Ιησούς και Θεός είναι ένα και το αυτό. Ναι, αυτό να τα πούνε ψευδεστήματα. Μπαίνουμε σε ένα άλλο σημείο και εδώ θα πούμε δύο λόγια με την ευκαιρία που μας έδωσε ο αγαπητός αδερφός. Να δώσουμε το τηλέφωνο του σταθμού. Για τους ακροατές μας που άνοιξαν για πρώτη φορά το ραδιόφωνο τους, ότι είναι το 090-21-54-24, το ξαναλέμε, 090-21-54-24. Ακούγεται η εκπομπή Μηνύματα Ορθοδοξίας στους 103,1 μεγάκυκλους στον FM και παραγωγός εκπομπής είναι ο ιατρός και συγγραφέας κύριος Βασίλειος Ατζακλής και συνεργάτης του. Μου έδωσε την ευκαιρία, αγαπητέ Γιώργη, να δούμε πώς αποδεικνύεται ότι ο Χριστός είναι Θεός. Στο βασικό αυτό ερώτημα, ας μην προσπαθούμε να απαντήσουμε με επιχειρήματα όπως συνήθως ότι αυτός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη, που πραγματικά είναι έτσι, γιατί πολλοί άπιστοι δεν το παραδέχονται αυτό. Ας μην του πούμε ότι ανέστη εκ νεκρούς και θεράπευσε τυφλούς και έδεξε δαιμόνια, όλα αυτά που είναι τα της πίστης μας, τα μεγάλα κεφάλαια, αλλά ας του πούμε κάτι άλλο. Ας του πούμε λοιπόν ότι μπορεί να οδηγηθεί στην πίστη και με άλλους τρόπους πιο λογικούς, και ένας από αυτούς είναι ο εξής. Γιατί η Εκκλησία του Χριστού υπάρχει 2.000 χρόνια, ποιος μπορεί να απαντήσει σε αυτό και ποιος, πόσοι την πολέμησαν πριν από αυτό, δεν αποδεικνύει αυτό τη θεότητα του Χριστού? Είναι λοιπόν δυνατό να είναι ανθρώπινο έργο αυτή η διάδοση του χριστιανισμού σε όλη την οικουμένη, σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα των δύο αιώνων που έγινε μέχρι τον Μέγα Κωνσταντίνο? Και κάτι άλλο, πώς κατόρθωσε χωρίς να ξοδέψουν χρήματα, χωρίς να κινητοποιήσουν στρατούς, χωρίς να προκαλέσουν πολέμους, εκτός από τα παπικά τα οποία τα ξέρουμε, να με 12 μαθητές οι οποίοι ήταν άσημοι, αμόρφωτοι, φτωχοί, άοπλοι, να γίνει ο μεγαλύτερος και ο πιστικότερος πλέον θεσμός των πιστών? Θα μπορούσε να καταργήσει προγονικούς νόμους και να ξεριζώσει συνήθειες αρχαίες και να φυτέψει νέες, αν δεν είχε αυτή τη δύναμη τη θεϊκή μέσα του, αυτός ο σπόρος δηλαδή του χριστιανισμού. Αυτά δεν είναι έτσι μικρά κεφάλαια τα οποία μπορεί κανείς να προσπεράσει, αλλά πρέπει καλά να σκεφτούν εκείνοι οι οποίοι δεν πιστεύουν στη θεότητα του Χριστού, να καταλάβουν ότι ο Κύριος μέσα από μια αντίθετη φορά, από την κοσμική φορά δηλαδή, όχι με δύναμη, με όπλα, με πυρηνικά, με οτιδήποτε χρησιμοποιούν σήμερα,
αλλά με την αγάπη κατόρθωσε να δημιουργήσει την εκκλησία του και με το αίμα των μαρτύρων. Ο Ιούδας τον πρόδωσε, δείχνει την ανθρώπινη αδυναμία. Ο Πέτρος τον αρνήθηκε. Οι υπόλοιποι μαθητές έφυγαν για να σωθούν και τον εγκατέλειψαν. Έμεινε μόνος με τους εχθρούς του. Όμως μετά το θάνατο, αυτός, ο οποίος ήταν ο κυρίαρχος του θανάτου, απέδειξε τη θεότητά του. Ο Πέτρος, ο κορυφαίος Απόστολος, αυτός που πριν από τη Σταύρωση δεν άντεξε στην απειλή της υπηρέτριας εκείνης, μετά αρχίζει και διαδίδει την ουράνια διδασκαλία με κύρος και με δύναμη. Αναρρύθμιτα πλήθη λοιπόν μαρτύρων θυσιάστηκαν, γιατί για να κηρυχτεί ο χριστιανισμός στα πέρατα της Οικουμένης, ο χριστιανισμός είναι άποψη καρδιάς, είναι συνέστημα. Το βλέπει ο άλλος ότι είναι έτσι το πράγμα, δηλαδή δίχως λογικά επιχειρήματα. Αλλά θα συνεχίσουμε μετά τη γραμμή μας, να πάρουμε τη γραμμή. Χαίρετε. Χαίρετε, σας ακούμε. Σας ακούμε, χαίρετε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, παίρνετε απ' έξω. Ναι, παίρνω απ' έξω. Καλά. Σας ακούμε. Είμαστε εκτός αέρα? Όχι, στον αέρα είμαστε. Για βγάλετε μου, γιατί δεν ακούω εγώ ραδιοφωνό. Ε, ναι, δεν μ' ακούτε τώρα που έχω έρθει κοντά? Ναι. Εντάξει. Με έχετε βγάλει από τον αέρα? Όχι, είστε στον αέρα, πέστε μου. Να σας πω κάτι, δεν ακούω την εκπομπή. Α, μάλιστα. Θέλω να πιάσω, είμαι στη Λαμία και θέλω να το πιάσω σε πιο... Α, για τη Λαμία δεν ξέρω τη συχνότητα. Για ψάξτε, ψάξτε να το βρείτε κάπου, κάπου θα το βρείτε. Στη Λαμία είστε αυτή τη στιγμή? Ναι. Ψάχτε στους 85, δεν είμαι σίγουρος, 88. Το έχω ψάξει. Δεν μας ακούτε? Όχι. Στα FM ψάξτε, FM. Στα FM ψάχνετε? FM, ναι. Προσπαθήστε και πάρετε πάλι αργότερα. Έτσι, και εγώ ευχαριστώ. Ναι, καμιά φορά συμβαίνει αυτό. Ορισμένοι φίλοι έχουν αλλάξει συχνότητες στη Λαμία. Στην Πελοπόννησο όμως είναι στους 104. Ναι. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε λοιπόν αυτό, ότι πραγματικά πρέπει να προβληματιστούν γιατί υπάρχει ο χριστιανισμός, γιατί η Εκκλησία όταν πολεμάται δυναμώνεται, είναι όπως το καρφί που το χτυπάνε και μπαίνει βαθύτερα. Και να έρθουμε στα σημερινά, δηλαδή να δούμε και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πολεμήσουν την Εκκλησία. Είναι μικροί στα αναστήματα για να πολεμήσουν. Εδώ μεγάλοι άνθρωποι, οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου πολέμησαν και έφτισαν αίμα στο τέλος. Όπως ο Ιουλιανός ο Παραβάτης. Να προσέξουν αυτοί οι οποίοι τα βάζουν με την Εκκλησία. Δεν είναι πρόσωπα η Εκκλησία. Δεν είναι ο Αρχιεπίσκοπος και εγώ και ο ένας και ο άλλος και ο άλλος και ο άλλος. Ή εμείς σαν σώμα Χριστού. Δεν είμαστε εμείς. Είναι το Πνεύμα το Άγιο. Είναι ο Θεός ο ίδιος. Είναι ο Χριστός. Στον Παύλο. Δεν είπε ο Χριστός γιατί πολεμάς τους ανθρώπους, αλλά είπε γιατί πολεμάς εμένα. Το Χριστό πολεμάνε και δεν το καταλαβαίνουν. Και θέλουν να τον ξανασταυρώσουν, να τον εφέρουν, να τον κλωνοποιήσουν, όπως είπανε και είπαμε και στην προηγούμενη, οι καταγέλαστοι αυτοί οι άνθρωποι, για να τον ξανασταυρώσουν. Αλλά είπαμε ότι θα κλωνοποιήσουν τελικά κάτι άλλο. Δεν θα κλωνοποιήσουν τον Χριστό, γιατί ο Χριστός είναι εκτός κλωνοποιήσεως. Λοιπόν, αυτοί που ήταν θυρωροί και ψαράδες, αυτοί που ήταν άνθρωποι κατά κόσμο σήμαντοι, έγιναν σήμερα οι μεγαλύτεροι Άγιοι, οι οποίοι κάθονται κάτω από το θρόνο του Θεού και προσκυνούνται κατά χάριν, βέβαια, θεϊκοί, όχι σαν θεοί, αλλά σαν οι εκλεκτοί του Θεού, οι μαθητές του Θεού. Οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι δημιούργησαν και άνδρωσαν την Εκκλησία τους με το αίμα τους, με τον ιδρώτα τους και πολεμήθηκαν από τις Ιουδαϊκές συναγωγές, όπως ο Απόστολος Παύλος, λιθοβολήθηκε πολλές φορές, ναυάγησε και όλα αυτά χάριν του Χριστού. Και ο Κύριος είπε ότι θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου και πήλε άδου ου κατησχίσουση αυτής. Δηλαδή δεν πρόκειται ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητος να επικρατήσουν πάνω στην Εκκλησία οι εχθροί της. Λοιπόν, αυτά τα λέμε γιατί περάσανε μεγάλες κρίσεις το Βυζάντιο και η Ορθόδοξη Εκκλησία πέρασε από πολλά ναυάγια, αλλά τελικά δεν ναυάγησε. Πέρασε μέσα από φοβερά καμίνια, από ιδωλατρικές τελετές, από βωμούς ειδώλων, από αυτοκράτορες οι οποίοι θυσίαζαν στους δαίμονες, από κυριαρχίες σκύθων, περσών, μαύρων, ινδών και ό,τι άλλο. Αλλά τελικά θριαμβεύει ο χριστιανισμός σαν η μοναδική θρησκεία της αγάπης, η πραγματική θρησκεία πάνω σε αυτόν τον πλανήτη.
Είναι η εκπομπή μας Μηνύματα Ορθοδοξίας, αγαπητοί φίλοι, σε 103,1 των FM, κάθε Πέμπτη 10 με 12 το βράδυ. Τα μηνύματα ορθοδοξίας, τα οποία σας κρατάνε συντροφιά τα τελευταία χρόνια με τη δύναμη του Θεού. 5,5 ήδη χρόνια έχουμε τα μηνύματα ορθοδοξίας στο σταθμό αυτό. Και ευχαριστούμε βέβαια όλους εκείνους που συμμετέχουν και εσάς, ιδιαίτερα στους εκείνους οι οποίοι και ακούνε, αλλά και εκείνους που μπαίνουν στον κόπο να κάνουν την ομολογία, να ξοδευτούν, να πάρουν τηλέφωνο, να επικοινωνήσουν μαζί μας. Χαιρόμαστε κάθε φορά που ακούμε τις φωνές των αγαπητών φίλων, γιατί και αυτό είναι ένα παρήγορο σημείο των καιρών, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται για αυτά που λέμε, μας ακούνε και παίρνουμε και εμείς θάρρος από αυτό το μετερίζει εδώ και δύναμη για να μπορούμε να συνεχίσουμε. Το θάρρος και τη δύναμη το δίνει πάντα ο Θεός, αλλά εμπνέονται και από το Θεό όλοι οι άνθρωποι που έρχονται σε επικοινωνία μαζί μας, γιατί αυτό το έργο έχει ανάγκη και των δικών σας τηλεφώνων και της δικιάς σας συμπαραστάσεως, και οικονομικά για το σταθμό να το πάρουμε από αυτή την άποψη, αλλά περισσότερο πνευματικά, διότι μας δείχνει αυτή τη συνέχεια της πνευματικής μας παρακαταθήκης, αυτόν τον τρόπο το χριστιανικό, τον ορθόδοξο, τον ενωριακό, που πρέπει να είμαστε όλοι αγαπημένοι, να απομακρύνουμε από κοντά μας οτιδήποτε μας εμποδίζει και να έχουμε μία επαφή. Γιατί σήμερα η εποχή αυτή, εκείνο που προσπαθεί να κάνει περισσότερο είναι να απομονώσει, και βλέπουμε, δεν ξέρω αν υπάρχει δαίμονας απομονώσεως. Πρέπει να υπάρχει και αυτός ο δαίμονας. Γιατί πολλές φορές που έχουμε να συνομιλήσουμε ή να κάνουμε κάτι με έναν αδελφό, με μια παρέα χριστιανική, βλέπουμε εμπόδια, πολλά εμπόδια και λογισμούς. Και αυτό μας δείχνει ότι πραγματικά σήμερα, αν πετύχει ο Σατανάς κάτι πολύ μεγάλο, είναι να ερημώσει τις πόλεις, να δημιουργήσει την έρημο των πόλεων, για να υπάρχει τέλος πάντων και η κοινωνία της ερήμου. Γιατί εκεί πέρα στο Άγιον Όρος πολλές φορές θα δούμε ότι έχουν πιο πολύ κοινωνία οι άνθρωποι μεταξύ τους και πιο εγκάρδιες σχέσεις από ό,τι μπορούμε να δημιουργήσουμε εμείς σε αυτούς τους κόσμους, τους αφιλόξενους, στους κόσμους των τσιμέντων, της μετουπόλεως, της ερήμου, με λίγα λόγια. Αλλά ας μην φύγουμε από το θέμα μας σήμερα, ας μείνουμε στο θέμα μας και ας το εμπλουτίσουμε με τα νέα της ημέρας, με τα νέα της εβδομάδος, γιατί και αυτά βρίσκονται μέσα στη ζωή μας. Και νομίζω ότι ο Γιώργος έχει κάτι να μας πει πάνω σε αυτό το θέμα, στο θέμα της πατρίδος μας, στο θέμα αυτό που έχουμε μεθαύριο. Δεν θα είμαστε στην εκπομπή βέβαια εμείς στον αέρα, θα ακούσουμε πιστεύω εκπομπές με περιεχόμενο τέτοιο που να μας θυμίζει ότι είμαστε ακόμα Έλληνες. Αν και, όπως μας λέει και ο Γιώργος, θα μας πει σε λίγο, κινδυνεύουμε από άλλους λαούς, από αλλότριους πολιτισμούς και από άλλες φυλές. Όχι πως δεν τους αγαπάμε, αλλά κινδυνεύουμε να γίνουμε και εμείς εδώ πέρα ένα είδος Κόσοβου και να πέσουμε υπό την επίρρεια της νέας τάξης πραγμάτων. Ναι, αδελφέ Βασίλη, πρέπον είναι να αναφερθούμε και στο έπος του 40, γιατί σε δύο μέρες θα κλείσω με τα 60 χρόνια την 60η επέτειο από αυτό το μεγαλείο του ελληνισμού που είχαμε με τον Έλληνο-Ιταλο-Γερμανικό πόλεμο, για να μην πω γλωσσοδέτη, Έλληνο-Ιταλο-Γερμανο-Αλβανο-Βουλγαρικό και λοιπά πόλεμο. Καλύτερα μην τα επιχειρήσει από μικροφόνο αυτά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν νοείται ορθόδοξος, απόλυτα ορθόδοξος, και να μην είναι Έλληνας, δεν νοείται. Λοιπόν, όλοι να βγάλουμε τις σημαίες και να μην τρεπόμαστε και να μην φοβόμαστε τους χαρακτηρισμούς. Να βγάλουμε στα μπαλκόνια μας με καμάρι τις σημαίες μας και να διαδηλώνουμε με θάρρος και σθένος και την πίστη μας στην Ορθοδοξία και την πίστη μας στην πατρίδα μας, στους προγόνους μας που έχησαν ποταμούς αιμάτων για να είμαστε ελεύθεροι. Πρόσφατα για το θέμα της σημαίας ανέκυψε ένα θέμα που ασχολήθηκαν τα ΜΜΕ για ένα νεαρό Αλβανό μαθητή, νομίζω λυκείου ή γυμνασίου, που αρίστευσε και τέθη το δίλημα αν πρέπει ή όχι να γίνει σημαιοφόρος, να πάρει τη σημαία. Και αν δεν κάνω λάθος, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας εδόθη το δικαίωμα, γιατί ο Λυκειάρχης προέβαλε κάποιες ενστάσεις. Προσωπική μου αντίληψη είναι, νομίζω το αίσθημα του Έλληνα εξεγείρεται. Τη σημαία επισήμως δεν μπορεί να την πιάνουν άλλο εθνείς. Μόνο κριτήριο δεν είναι αν πρωτεύει στα γράμματα, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είναι και Έλληνας υπήκος. Στη συνείδηση υπήκος, Έλληνας στο γένος, Βασίλη, Έλληνας στο γένος. Λοιπόν,
Ο νεαρός αυτός μπορεί να ήταν καλός μαθητής, αλλά δεν ήταν Έλληνας και αύριο θα πολεμήσει την Ελλάδα μας. Όπως η ιστορία αυτό μας διδάσκει. Άτυπα μπορούσε να έχει μία σημαία στο σπίτι του για να δείχνει τον φιλελληνισμό του και ότι είναι ευγνώμων σε αυτή τη χώρα που τους φιλοξενεί και τους θρέφει και τους εκτρέφει. Ο νοήτο για το δεύτερο, για τη δεύτερη λέξη. Λοιπόν, νομίζω μειώνει, θίγει το πατριωτικό συνέστημα 10 εκατομμυρίων Ελλήνων όταν ένας αλλοδαπός πάρει τη σημαία επίσημα και να κατέβει ως παραστάτης στην παρέλαση. Να θυμηθούμε ότι αυτή τη σημαία που είναι συμπεμπυκνωμένη από τα ιδεώδη του ελληνισμού και ποτισμένο το αίμα των ηρώων, ποτισμένο στο αίμα, να θυμίσουμε τον Κωνσταντίνο Κουκίδη, τον Εύζωνα στην Ακρόπολη, που όταν πήγε το γερμανικό απόσπασμα και του ζήτησε να κατεβάσει την σημαία μας από τον ιστό, από το κοντάρι, ένιωσε τέτοια ντροπή που την περιτύλιξε στο σώμα του και με αξιοθαύμαστη αυταπάρνηση και αυτοθυσία ερήχθηκε στον γκρεμνό, στα βράχια της Ακροπόλεως, για να μην προδώσει τη σημαία. Να θυμηθούμε και έναν άλλο ήρωα εκ Κρήτης, τον Καγιαλέ ή Καγιαλάκη, Καγιαλεδάκη, που σε μάχη που έπεσε από τον ιστό, έσπασε ο ιστός το κοντάρι της σημαίας, έτρεξε στο ύψωμα, πήρε τη σημαία, τη σήκωσε ψηλά στα χέρια του, ανέμιζε η σημαία και το σώμα του έγινε ιστός, κοντάρι. Και μετά από την πρώτη έκπληξη των εχθρών, που έβαλε το σώμα του σαν σφάγιο, σαν θυσία, άρχισαν να τον πυροβολούν και το σκότωσε. Συνειδητή θυσία, σαν τα αδέλφια μας που πρόσφατα θυσιάστηκαν στην Κύπρο, στην ηρωική και αιματοποτισμένη Κύπρο. Λοιπόν, Γιώργε, βλέπουμε πως πολλοί θυσιάστηκαν για τη σημαία και άλλοι την εξευτελίζουν. Είδαμε προετών την κάψη της ελληνικής σημαίας από κάποιους ανθέλινες, κάποιους απάτριδες εις το Πολυτεχνείο και ουδείς διαμαρτυρήθη. Και είδαμε και πρόσφατα αυτό το μίασμα του Μπανούση, ο οποίος έχει βγάλει και κάποιους δίσκους, να πούμε, εκεί πέρα και βλαστήμαγε για τα θεία και προέβαλε την ελληνική σημαία με ένα σφυροδρέπανο για να τη διακομωδήσει. Αν και καταλαβαίνω την αγανάκτηση σου, Αλέξανδρε, για λόγους τάξεως και του σταθμού κλπ. Ας μην χαρακτηρίζουμε. Δεν πειράζει, ίσως. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Καλά. Λοιπόν, θα επισημάνουμε και ένα μεγάλο κίνδυνο τώρα, αγαπητοί Χριστού αδελφοί, και τον κίνδυνο τον οποίο αποτελούν οι μουσουλμάνοι μετανάστες. Διότι είναι τεράστιος ο αριθμός των μουσουλμάνων μεταναστών. Πολλοί θα παρατηρήσαν πολλούς στα φανάρια, οι περισσότεροι από αυτούς είναι μουσουλμάνοι. Είναι Πακιστανοί, Ινδοί, Κούρδοι και δεν συμμαζεύεται είναι όλοι αυτοί. Λοιπόν, αν υπολογίσουμε και τα μέλη των οικογένειών τους, θα πρέπει να ανέχονται περίπου στα 1,5 με 2 εκατομμύρια. Και συνεχώς έρχονται και καινούργοι. Λαθρομετανάστες, οι οποίους μεταφέρουν Τούρκοι πράκτορες που παριστάνουν τους δουλεύερους. Λοιπόν, για να ευκρινίσουμε ποιοι είναι οι μουσουλμάνοι είναι οι Τούρκοι και οι Κούρδοι. Επίσης το 70% των Αλβανών, το 30% των Σκοπιανών. Η συντριπτική πλειονότητα των λαθρομεταναστών που έχουν έρθει από διάφορες χώρες της Μικράς Ασίας, Πακιστάν, Αφγανιστάν, Μπαγκλαντές, Αίγυπτο, Κονγκό. Επίσης ένα σημαντικό ποσοστό των Φιλιππινέζων είναι μουσουλμάνοι. Οι υπόλοιποι είναι καθολικοί. Δηλαδή οι Φιλιππινέζοι ούτως ή άλλως αποτελούν κίνδυνο. Γιατί από τη μια είναι καθολικοί και από την άλλη μουσουλμάνοι. Τώρα, ποιοι είναι μεγαλύτεροι εχθροί, οι παπικοί ή οι μουσουλμάνοι? Νοήτο. Μάλλον οι παπικοί. Λοιπόν, επίσης ο αριθμός των μουσουλμάνων στη χώρα μας αυξάνεται ραγδαίως. Διότι έχουν εκπληκτική γεννητικότητα. Εν αντιθέσει με τους Έλληνες, οι οποίοι έχουν εκπληκτική υπογεννητικότητα. Αποκτούν δηλαδή πάρα πολλά παιδιά επειδή έτσι προστάζει το Κοράνι. Δηλαδή αυτοί είναι πιστοί στην διδασκαλία του Κορανίου, ενώ εμείς στην διδασκαλία του Ευαγγελίου απειθούμε. Λοιπόν, για να επεκταθεί το Ισλάμ και να διαδοθεί η θρησκεία του Μουάμεθ. Οι Μουαμεθανικές χώρες που πριν από μερικές δεκαετίες είχαν πληθυσμούς μικρότερους από την Ελλάδα, τώρα έχουν πολλαπλασίους. Στα Σκόπια οι Αλβανοί μουσουλμάνοι είναι τώρα το 30% του πληθυσμού, αλλά μέσα σε 10-12 χρόνια αναμένεται ότι θα έχουν γίνει πλειονότητα. Θα παραθέσουμε ορισμένους πληθυσμούς μερικών μουσουλμανικών χωρών από τα έτη 1948 και 1998, από όπου εμφαίνεται η λιγιώδης αύξηση των πληθυσμών αυτών, των μουσουλμανικών πληθυσμών. Λοιπόν, στην Ιγυρία το 1947 ήταν 22 εκατομμύρια, το 1998 123 εκατομμύρια,
στην Αίγυπτο από 17.070.000, στην Ουγκάντα από 4.626, στην Κένια από 5.231, στο Ιράκ από 4.725, στη Συρία από 3.818 και στο Πακιστάν από 32.150. Και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα τα χάλια μας τα μαύρα. Λοιπόν, υπολογίζεται ότι ύστερα από 20 με 25 χρόνια οι πληθυσμοί των χωρών αυτών θα έχουν διπλασιαστεί. Φρίξον ήλια. Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπουμε δηλαδή, είναι ξεκάθαρη και ανάγλυφος ο κίνδυνος στον οποίο αποτελούν αυτοί οι μουσουλμάνοι, ειδικότερα οι μουσουλμάνοι. Σημειωτέων, οι μουσουλμάνοι κηρύττουν πως ο κάθε μουσουλμάνος είναι υποχρεωμένος να κατασφάζει τους αλλοπίστους. Φανταστείτε τη δυσκολία. Δυστυχώς, Αλέξανδρε, αυτά που είπες είναι αλήθεια και ότι υπάρχουν και Έλληνες οι οποίοι είναι υποστηρικτές αυτής της καταστάσεως. Δυστυχώς, μόνο Έλληνες δεν είναι αυτοί. Ναι, οι οποίοι Έλληνες, αυτό δεν το περίμενε κανένας βέβαια, και υπάρχουν και μέσα στις κυβερνήσεις και νομίζω ένας από αυτούς είναι και ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Σταθόπουλος, ο οποίος θέλει να δημιουργήσει ένα κράτος έτσι πολυεθνικό κατά κάποιο τρόπο, είναι η επιθυμία των αυτή. Και εμείς οφείλουμε να αντιπαρατασσόμεθα σε τέτοιες κυβερνητικές αποφάσεις, διότι έρχονται αντίθετα, όπως είπε και ο Αλέξανδρος, όπως το θέμα των ταυτοτήτων και με όποιο κόστος συνεπάγεται αυτό, με τα προσωπικά μας θέματα, με τα συμφέροντα τα εθνικά μας και τα εκκλησιαστικά μας συμφέροντα και μάλιστα της Ορθοδοξίας, η οποία δεν είναι ένας απλός θεσμός αλλά είναι Ελλάδα. Η Ορθοδοξία σημαίνει και Ελλάδα και θρησκεία μαζί. Και πολλοί συνδυάζουν το χωρισμό εκκλησίας και πολιτείας για άλλους λόγους και είναι και μέσα στα σχέδια αυτά των ραδιουργών, θα έλεγα έτσι, διότι περί ραδιουργίας πρόκειται, το να θέλουν να φέρουν την Ελλάδα σε μια μειονότητα τελικά, της Ορθόδοξης μειονότητα μέσα στην ίδια τους τη χώρα. Βασίλη, συγγνώμη που σε διακόπτω, να σημειώσω κάτι, ότι εν όψη της εθνικής μας εορτής της 28ης Οκτωβρίου επιχειρήθηκε η γελιοποίηση της ελληνικής σημαίας. Αυτό λέει πολλά. Από κάποιο βρωμερό μίασμα. Μάλιστα. Βασίλη, ο κύριος Σταθόπουλος συχνά επαναλαμβάνει ότι τα ατομικά δικαιώματα δεν υπόκεινται στην κρίση της πλειονοψηφίας. Υπερασπιζόμαστε, λέει, χαρακτηριστικά τα ατομικά δικαιώματα μέχρι ενός, μέχρι και του τελευταίου πολίτη. Ναι, αλλά το 97% που είναι ορθόδοξοι, τι γίνεται, εξαιρούνται των δικαιωμάτων. Κάποιος δεν πρέπει να του πει ότι τα ατομικά δικαιώματα γενικά, αλλά και ειδικά το θέμα της αναγραφής του ή μη του θρησκεύματος ταυτότητες, εάν είναι ατομικό δικαίωμα του ενός, πολλό μάλλον το ίδιο θέμα είναι ατομικό δικαίωμα του 90%. Πολλό μάλλον λοιπόν θα υπερασπιστεί το δικαίωμα, το ατομικό δικαίωμα της πλειονοψηφίας. Είναι λογικό αυτό αίτημα. Όταν υπερασπίζεται το ατομικό δικαίωμα έστω και των λίγων ή και του ενός, όπως λέει χαρακτηριστικά, δεν θα υπερασπιστεί το αυτό ατομικό δικαίωμα στην πλειονοψηφία που μιλάμε για το 90%. Τι είδους λογική είναι αυτή? Λογική το είναι παράλογο, ή παραλογισμός? Παράλογο. Αλλά θα ήθελα να πω επίσης το θέμα μας και να μην ξεφύγουμε τώρα από το θέμα της εθνικής γιορτής, αφού υπενθυμίσουμε στους αγαπητούς ακροατές ότι μπορούν να πάρουν τηλέφωνο και να υποβάλουν ερωτήσεις, ενστάσεις, διαφωνίες, και το τηλέφωνο μας είναι το 090 21 54 24. Το επαναλαμβάνω, 090 21 54 24, και η εκπομπή μας είναι Μηνύματα Ορθοδοξίας. Ακουγόμεθα στα FM στα 103,1 μεγακύκλους. Σίγουρα η πλειοψηφία αυτού του τόπου αισθάνεται προδομένη, αγαπητέ Γιώργο, και παγιδευμένη και ανελεύθερη, και ζητάει τη βοήθεια τουλάχιστον της λογικής των Ελλήνων, να λογικευτούμε, να σοβαρευτούμε και να δούμε ότι αυτή η επιχειρηματολογία όχι μόνο εσφαλμένη δεν είναι μόνο, αλλά εξαφανίζει οτιδήποτε πατριωτικό και μας εισαγάγει σε καταστροφικές καταστάσεις, σε καταστροφικές λατρείες. Δηλαδή οι ίδιοι αυτοί πριονίζουν το δέντρο που μας κρατάει ακριβώς. Είναι τραγικό. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ, αδερφή. Δεν σας έχω ξανακούσει ποτέ, λυπάμαι. Αν και είμαι συνεργάτης. Αν θέλει ο Θεός, θα μας ακούτε κάθε Πέμπτη. Αν επιτρέψει ο Θεός να... Είμαι συνεργάτης του σταθμού. Δυστυχώς δεν είχα ενημερωθεί. Είναι καταπληκτικά αυτά που λέτε. Και δεν ξέρω αν δεν έχω παρακολουθήσει, σας λέω άλλη φορά, θα μπορούσατε να
ερμηνεύτηκε κάποια εδάφια την Αποκάλυψη. Έτσι, ναι, ναι. Θα αρχίσουμε τα εδάφια λίγο αργότερα. Θα αρχίσουμε και την ερμηνεία των εδαφίων της Αποκαλύψεως. Ναι, ναι. Το έχουμε στο πρόγραμμά μας. Ναι. Είναι καλό να ενημερώνονται όσοι τέλος πάντων θέλουν. Ναι, σωστά, γιατί σωστά. Όντως η Ελλάδα είναι επιτακτική η ανάγκη των καιρών αυτή, αυτά τα πράγματα. Βεβαίως. Θα χαρούμε πολύ να κάνετε και εσείς ανάλογες εκπομπές. Θα το ήθελα πάρα πολύ, αλλά δεν εξαρτάται μόνο από μένα. Σωστά. Πάντως, θα ήθελα κάποια στιγμή να σας γνωρίσω. Πολύ καλά. Και εμείς είμαστε. Πολύ ευχαρίστω. Πείτε μου τα ονόματά σας αν θέλετε, εκτός αέρα. Ναι, θα τα πούμε σε λίγο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, ευχαριστώ. Καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε την αγαπητή αδελφή και θα ήθελα να πω στον αγαπητό Αλέξανδρο που ανέφερε ορισμένα έθνη τα πληθυσμιακά του στοιχεία και την τρομερή υπεράριθμη αύξηση που είχαν τα τελευταία χρόνια, ενώ αντίθετα, αγαπητέ Αλέξανδρε, στην Ελλάδα μας τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε περισσότερη θνησιμότητα από τις γεννήσεις. Στην Ελλάδα μας τις τελευταίες δεκαετίες έχει μορφωθεί η Ελλάδα μας ένα απέραντο γυροκομείο. Το 60% του πληθυσμού μας είναι άνω των 40 ετών χρονών. Λοιπόν, τι προτείνουμε γι' αυτό, Γιώργο, γιατί πολλά λέμε πάνω σε αυτό, αλλά δεν προτείνουμε συνήθως εμείς πάνω σε αυτό. Θα πρέπει να δώσουμε προτάσεις. Εγώ θα δώσω μια πρόταση πάνω σε αυτό. Νομίζω η πρόταση, όχι μόνο τη λέμε, αλλά είναι και αυτονόητη. Αφού δεν μπορεί να κάνουμε σαρκικά παιδιά, να κάνουμε όσο μπορούμε περισσότερα πνευματικά παιδιά. Όχι, γιατί παιδιά. Δεν μπορούμε βασικά να κάνουμε σαρκικά παιδιά. Αυτό δεν μπορούμε, λέω. Διότι αυτό δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν είναι τόσο εύκολο. Θα το ήθελα και το επιθυμώ διακαώς οι Έλληνες να γίνουμε 40 και 50 εκατομμύρια, γιατί είμαστε 16 νομίζω, έτσι όλοι οι Έλληνες. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε μια αυθήνουσα τάση. Θα μπορούμε να το αναστρέψουμε αυτό το κλίμα και θα είναι ευχής έργων. Αλλά παραλλήλως θα μπορούμε να κάνουμε πνευματικούς ανθρώπους. Δηλαδή να βαφτίσουμε ανθρώπους που έρχονται εδώ με την διαπαιδαγώγηση που θα τους κάνουμε, με την κατήχηση που θα τους κάνουμε, όχι δια της βίας, να μπορέσουμε τουλάχιστον να γίνουν ορθόδοξοι. Εκείνοι οι οποίοι δεν μπορούν να είναι κατά σάρκα Έλληνες. Είναι και αυτό σπουδαίο. Αυτή είναι σπουδαίο. Η επιθυμία μας για όλο τον κόσμο, όλος ο κόσμος οικουμενικά να αναγεννηθεί και να γνωρίσει τον Χριστό, όμως Βασίλη, έτερων εκάτερων. Κοιτάξτε, δεν θα μπορέσουν ποτέ να γίνουν Έλληνες. Το γένος. Έλληνες, το γένος, το κύτταρο. Λοιπόν, Γεωργία, συγγνώμη, για να μην θεωρηθούμε και ρατσιστές από ορισμένους. Δεν είμαστε ρατσιστές. Όχι, θέλω να διευκρινίσω κάτι. Από ορισμένους ψευτοκουλτουριάριδες που ψάχνουν να βρουν κάποιο σημείο για να πατήσουν. Διότι Έλληνες καλούνται οι της ημετέρας παιδεύσεως μετέχοντες. Δηλαδή, παράδειγμα, και ένας Σέρβος και ένας Ρώσος, ο οποίος διακατέχεται και έχει ελληνοορθόδοξη παιδεία, είναι πολύ περισσότερο Έλληνας από κάποιον που μπορεί να έχει γεννηθεί Έλληνας και να μην έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Διότι δυστυχώς οι περισσότεροι είναι γρεκύλοι. Μπορεί να είναι γεννημένοι Έλληνες, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με ελληνοορθόδοξη παιδεία. Μόνο Έλληνες δεν είναι εν ολίγης. Ναι, λοιπόν, όπως το λες. Εάν δεν μπορέσουμε, να. Δηλαδή, εάν κάποιος δεν είναι ορθόδοξος, δεν μπορεί να νοηθεί Έλληνας. Μπορεί κάποιος να είναι ορθόδοξος χωρίς να είναι Έλληνας. Εάν δεν προλάβουμε, να χριστιανοποιήσουμε τον κόσμο και την Ευρώπη, θα χαθούμε. Αυτό είναι το στίχημα αυτού του. Όχι, θα χαθούμε όμως ατομικά. Δεν εννοώ ότι θα χαθούμε ατομικά, διότι υπάρχει ατομική σωτηρία. Ευτυχώς ο Θεός δεν έδωσε μόνο τη σωτηρία των κρατών, αλλά και τη σωτηρία των ψυχών ιδιωτικώς. Όπως είπε και ο αγαπητός Γιάννης προηγουμένως, ότι ο καθένας μπορεί να σώσει την ψυχή του. Αλλά είναι θλιβερό να βλέπουμε την καταράκωση ενός έθνους που θριάμβευσε, που είναι το πρώτο αυτοκρατορικό έθνος της ανθρωπότητας. Κανένας δεν έκανε δύο μεγάλες αυτοκρατορίες. Μερικοί λένε και τρεις φορές. Λοιπόν, ας πούμε όμως δύο φορές. Η Αλεξανδρινή Αυτοκρατορία και η Αυτοκρατορία του Μεγάλου Κωνσταντίνου, του Βυζαντίου. Αδέλφια, αδέλφια, είναι δυνατόν να είναι ένας άνθρωπος ορθόδοξος και να μην είναι Έλληνας. Αλλά είναι αδύνατον να είναι Έλληνας και να μην είναι ορθόδοξος. Αυτό είναι γεγονός. Για τον Ρώσο ή οποιοδήποτε άλλο που προανέφερες, αδελφέ Αλέξανδρε, τον χαρακτηρίζομαι φιλέλληνα. Όχι όμως Έλληνα. Έλληνας δεν είναι μόνο ο παιδευμένος στα γράμματα, αλλά πρέπει να έχει το όμεμον, το ομόθρησκον, το ομόγλωσσον. Αυτά λένε οι επιστήμες. Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Έχουμε πλήθος φιλελλήνων και μετά, αν θέλετε, να αναφερθούμε σε πολλούς πώς έχουν μιλήσει για την Ελλάδα μας, πόσο έχουν προσφέρει στην Ελλάδα μας. Όλοι αυτοί είναι φιλέλληνες. Και οι αδελφοί μας, οι Σέρβοι και οι Ρώσοι, οι οποίοι είναι αυτοί που είναι πραγματικά συνειδητοί χριστιανοί ορθόδοξοι, αναγνωρίζουν πως από την Ελλάδα ξεκίνησε το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Δηλαδή οι Έλληνες ήταν αυτοί οι οποίοι μεταλλεδάμπεσαν
το Ευαγγέλιο στην Οικουμένη. Αυτό είναι γεγονός το οποίο είναι αναμφισβήτητο. Θα πρότεινα να κάνουμε μια μικρή μουσική παρένθεση. Θα ήθελα να πω ότι το κλειδί είναι να γίνει ο κόσμος ορθόδοξος. Να ξεκουράσουμε και τους αγαπητούς μας φίλους που μας ακούνε. Μια μικρή μουσική παρένθεση και σε ένα λεπτό που είμαστε πάλι κοντά σας. Μας έχουν μια γραμμή στον αέρα, να σας ακούσουμε. Χαίρετε. Καλησπέρα, Βασιλή. Καλησπέρα. Κάνεις, ο Γιώργος είμαι. Ναι, Γιώργο. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Σε όλους τους Δημήτρες και τις Δημητρούλες. Εντάξει. Θέλω να πω κάτι σχετικά με την εορτή αναθαύρη της 28 Οκτωβρίου. Ναι. Να πω έτσι στον κόσμο να βγάλουμε σημαίες στα μπαλκόνια. Ήδη το είπα. Ναι, ήδη το είπαμε, Γιώργο, ναι. Ακούγεσαι. Και να αποδημήσουμε τις ξηράς. Πώς? Να τις ξηράς με το σταυρό. Σωστά. Γιατί έτσι έχει ξεχαστεί η σημαία αυτή. Και γι' αυτό και πήρα για τηλέφωνο. Γιώργο, αδερφέ, μου επιτρέπεις? Βεβαίως. Προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία, όπως ορθά είπες, της ξηράς και της θαλάσσης. Ναι. Της θαλάσσης είναι η σημαία, η γαλανόλευκη, που έχει πάνω αριστερά το σταυρό και μετά έχει τις κυματώδεις έτσι γραμμές. Ναι, συνέχισε. Όποια και να βγάλουμε δεν πειράζει, το ίδιο είναι. Ναι, κοιτάξτε, αλλά... σωστά το είπες, αλλά επειδή η μία είναι της θαλάσσης και η άλλη της ξηράς, για να μην κάνουμε τις προεκατηγίες μας καράβια, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, για τη σημαία θα ήθελα να σου πω ότι το 1453 που σταυρώθηκε ο Βυζαντινός Ελληνισμός και αναστήθηκε το 1821. Εμείς λοιπόν τότε που σταυρώθηκε ο Ελληνισμός είχαμε σημαία, τον δικέφαλο. Μόνο η Εκκλησιά μας την κρατάει τώρα τόσα χρόνια, αυτήν την όμορφη σημαία, το δικέφαλο. Και πολλές φορές έχω προβληματιστεί, όταν αναστήθηκε το έθνος μας το 1828 έως 30 με τις συνθήκες που υπεγράφησαν και μετά την οκτάχρονη αιματοχυσία των προγόνων μας, γιατί δεν είχαμε ξανά αυτήν τη βυζαντινή σημαία και επινοήσαμε τη γαλανόλευκη, την οποία την αγαπούμε έμπρακτα και χύνομαι το αίμα μας και θα το χύσουμε αν χρειαστεί. Αλλά κοιτάξτε, Γιώργο, προβληματίζομαι. Η παρέμβασή γιατί... μου εμένα είναι να κάνω μια υπενθύμηση στον κόσμο ότι πρέπει να βγάλουμε τις σημαίες έξω. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι, νομίζω, δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα. Ναι, ίσως κάποιος ακροατής να έχει κάποια απάντηση. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Καλό βράδυ, να καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σου. Ναι, πολύ ωραία. Η υπενθύμηση αυτή είναι σοβαρή, αγαπητοί φίλοι, γιατί είναι ντροπή να μην βλέπουμε την ελληνική σημαία κατά την ημέρα της 28ης Οκτωβρίου, που είναι η πάλιν γενεσία, δηλαδή η ημέρα που είπαμε όχι σε αυτούς που έχουν και σήμερα τα ίδια σχέδια με το Τρίτο Ράιχ, το φασισμό δηλαδή, εκείνους τους ανθρώπους που θεώρησαν ότι αυτοί είναι οι πατερούλιδες της ανθρωπότητας και κανένας άλλος και θέλουν να επιβάλλουν τα δικά τους σχέδια. Η ελευθερία του Έλληνα και το φρόνημα του Έλληνα, η καρδιά η ελεύθερη του Έλληνα και το φιλότιμό του δεν το ανέχτηκε αυτό και μια μικρή χώρα αντιστάθηκε στην Ιταλία, σε μια χώρα η οποία είχε 6 εκατομμύρια στρατό. Είναι φανταστικό και ηλικιώδες να το σκεφτεί κανείς αυτό, γιατί υπάρχουν και σήμερα που λένε ότι μερικοί, ότι οι Τούρκοι είναι υπέροπλοι και ότι το ένα και το άλλο. Εμείς τα βάλαμε με το 40 με... 8 εκατομμύρια λόγχες επέρε το Μουσολίνι, ότι έχει 8 εκατομμύρια λόγχες. Και να σημειώσουμε κάτι, αγαπητοί αδελφοί. Και υποχώρησε τελικά. Πώς... Ο πρωθυπουργός της τότε Ελλάδας, ο Γιάννης Μεταξάς, ήταν αυτός ο οποίος είπε το όχι. Το οποίο σημαίνει πως διεκτήχεται από ελληνοορθόδοξο φρόνημα. Ο Μεταξάς ήταν αληθινός Έλληνας και αληθινός πατριώτης. Και σε έχουν κάποιοι ψευτοκουλτουριάρδες αντιρρήσεις, ας πούμε. Ακριβώς. Το λαό, ναι. Όλο το λαό. Ή το άντρας, ήταν Έλληνας. Παρακαλώ. Όχι, μην το έχουν το μικρόφωνο. Μην το πειράζει το μικρόφωνο. Παρακαλώ. Θέλω να δώσω μια απάντηση. Ναι. Όσον αφορά τη σημαία. Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ απλό. Τροποποιήθηκε η σημαία γιατί ενοχλεί πάρα πολλούς η μνήμη του Βυζαντίου. Μάλιστα. Ναι, ναι. Ικανοποιητική απάντηση, αδερφή, και ήταν τόσο απλή. Δηλαδή φοβηθήκανε μην ανακτήσουμε πάλι τα βυζαντινά εδάφη μας. Βεβαίως. Ευχαριστώ. Πολύ, πολύ εύκολη απάντηση και δεν έρχονταν στο μυαλό μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Για τον Μεταξά θα ήθελα να σου πω.
Λοιπόν, ο τότε πρεσβευτής της Γερμανίας στην Αθήνα, πρίγκιπας Φον Έρμπαχ, σε μυστική έκθεση που έστειλε στον Χίτλερ στις 15 Νοεμβρίου του 40, έγραφε, πρόσεξε για τον Μεταξά, ο Ιωάννης Μεταξάς έδωσε τη μόνη απάντηση που μπορούσε να δώσει, δηλαδή να θεωρήσει το τελεσίγραφο του Ιταλού Γκράτσι σαν κήρυξη πολέμου. Και σε αυτό το σημείο δεν πρέπει να υπάρξουν ψευδεστήσεις. Αν ο Μεταξάς αντιδρούσε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, είναι ζήτημα αν θα μπορούσε να διατηρηθεί επί 6 ακόμη ώρες στην αρχή, είναι ζήτημα αν θα επιζούσε καν. Ο Μεταξάς μπορεί δίκαια να ισχυριστεί ότι με το βιβλικό τρόπο με τον οποίο μίλησε εκπροσωπούσε τη θέληση και του τελευταίου Έλληνα πολίτη. Όλοι είναι σύμφωνοι με την αποχαιρετιστήρια φράση που είπε στον Ιταλό πρεσβευτή ο Ιωάννης Μεταξάς. Λοιπόν, έχουμε πόλεμο. Και αυτό βέβαια μπορεί να το καταλάβει μονάχα εκείνος που γνωρίζει την τεράστια εθνική συνείδηση του Ορθόδοξου Ελληνισμού εναντίον της Παπικής Ρώμης. Αυτά έγραφε ο τότε πρεσβευτής Γερμανίας στην Αθήνα, Έρμπαχ, προς τον Χίτλερ σε μια μυστική έκθεση. Δεν θα μπορούσε να πει και τίποτα άλλο ο Ιωάννης Μεταξάς, διότι διεκτήχεται, όπως είπαμε και προηγουμένως, από ελληνοορθόδοξο φρόνημα. Και να πούμε και κάτι άλλο για τον Ιωάννη Μεταξά, που πολλοί τον λένε φασίστα. Λοιπόν, ο Ιωάννης Μεταξάς καθιέρωσε το 8ωρο, καθιέρωσε την Κυριακή σαν αργία και έφτιαξε και το ΙΚΑ. Αυτό θα ακούσουν ορισμένοι ψευτοκουλτουριάρδες, ειδικά αυτοί οι κομμουνιστές, οι οποίοι πρεσβεύουν δήθεν ότι εκπροσωπούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ στην ουσία είναι εχθροί της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Καλά, αδερφέ. Ας μην έχουμε κανένα μένος, ας δείξουμε ότι αγαπάμε τους ανθρώπους και... Αγαπάμε τους ανθρώπους, αλλά μισούμε την αίρεση. Και την οπωσδήποτε. Ναι. Να πούμε, αδερφέ Βασίλη, ότι οι στρατιώτες μας την εποχή εκείνη όρμησαν προς τα βορειοϋπηρωτικά βουνά με ενθουσιασμό. Με απίθανο ενθουσιασμό. Ήξεραν ότι είχαν να πολεμήσουν ένα εχθρό πολυαριθμότερο σε άνδρες, με οπλισμό καλύτερο από το δικό τους και με αεροπορία που σκέπαζε κυριολεκτικά τον ήλιο. Κι όμως δεν λιποψύχησαν, φτερωμένοι από την πίστη στο Θεό και τη βεβαιότητα πως τους σκέπει Παναγία, με το δίκιο του αγώνα και την αγάπη για ελευθερία, σκαρφάλωσαν στα βουνά, φορτωμένοι με λαμπρή ιστορία και παράδοση ηρωισμού όσο κανένας άλλος λαός, θωρακισμένοι με τις αθάνατες ελληνικές αρετές. Άγγιξαν την κορυφή του θρύλου. Θεματοφύλακες αιώνιων αξιών ύψωσαν στα κορφοβούνια το λάβαρο της παλικαριάς τους. Αυτά, να συνεχίσω. Βεβαίως να συνεχίσει, γιατί όχι. Λοιπόν, είναι ευχάριστα και αληθινά αυτά που λες. Ως την 28η Οκτωβρίου του 1940 κανείς δεν τόλμησε να αντιταχθεί στο χήμαρο του ναζισμού. Όλοι έτρεμαν τότε. Άλλοι συνθηκολόγησαν και άλλοι υπόγραφαν συμφωνίες φιλίας με τον άξονα. Η υπηρωτική Ευρώπη είχε προσφέρει γη και είδωρο στο ναζισμό. Η Τσεχοσλοβακία και η Αυστρία δεν υπήρχαν πια. Η Ρουμανία είχε αποσυρθεί από τον Βαλκανικό Σύμφωνο. Η Γιουγκοσλαβία φοβόταν να αντισταθεί. Η Πολωνία είχε συντριβεί και κατατεμαχιστεί για τέταρτη φορά. Τα Βαλτικά κράτη δεν υπήρχαν. Οι Δανείοι και οι Νορβηγοί παραδίνονταν χωρίς να πολεμήσουν. Την άνοιξη του 1940 οι Ολλανδοί και οι Βέλγοι είχαν καταθέσει τα όπλα ύστερα από λιγοήμερη ψευτοαντίσταση. Και οι Γάλλοι είχαν πει πουρκουά, γιατί να πολεμήσουμε. Α, η Γαλλία με στρατό ασύγκριτα μεγαλύτερο και καλύτερο. Παρακαλώ. Χαίρετε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλά, ευχαριστώ. Κατά πρώτα συγχαρητήρια για την ενημέρωση του λαού. Εγώ σας έπιασα εκτάκτος, δεν ξέρω τι σταθμός είστε. 103,1 στα FM είμαστε. Μάλιστα. Στην Αθήνα, από πού μας ακούτε? Μάλιστα, από Αθήνα. Α, ωραία. Από Αθήνα. Ακούστε, σας ακούμε. Θέλω να πω το εξής, ότι ποτέ στην ιστορία δεν έγινε διαχωρισμός εκκλησίας κράτους. Βέβαια. Πάντα ήταν ενωμένα αυτά. Μάλιστα, και δεύτερο, το ίδιο, κράτος και εκκλησία είναι ένα. Έθνος και εκκλησία. Δεν είναι ένα, είναι συζευγμένα. Είναι συνδεδεμένα. Ιστορικός. Ένα, σαν να είναι μία ψυχή. Έσονται οι δύο, η σάρκα μία. Εντάξει, σύζευξη. Λοιπόν, ναι, πολύ και θέλω και το εξής να πω. Ότι η εκκλησία έχει το δικαίωμα να επεμβαίνει στα πολιτικά δρόμενα. Βεβαίως. Βεβαίως. Όταν υπάρχει κρίση. Βεβαιότατα. Όχι στα διαδικαστικά της πολιτείας, αλλά στα μεγάλα εθνικά θέματα και κυρίως στα θρησκευτικά θέματα πρέπει να επεμβαίνει. Έχω στα χέρια μου, με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Έχω στα χέρια μου ένα βιβλίο που λέγεται Θεμέλιο.
έχει πέσει τυχαία στα χέρια μου. Μάλιστα. Το οποίο λέει τα πάντα και για την εκκλησία λέει και για τις... Για... Είναι πολύ παιδαγωγικό. Μάλιστα. Και το έχει είναι εγκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας το 82. Μάλιστα. Μάλιστα. Και το αποτραβήξανε από τα σχολεία για να μην μαθαίνουν οι μαθητές. Τους θέλουν αγράμματους. Έχετε δίκιο. Τους θέλουν αγράμματους. Τους νέου, την νεολαία μας. Λέει γιατί είναι εύκολο μεταχείριστη άμα είναι αγράμματα. Βεβαίως, βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε. Εμείς, αδερφέ. Βασίλη, η Γαλλία. Έχουμε και καινούργιους ακροατές και είναι ευχάριστο. Ναι, αδερφέ, τον ευχαριστούμε. Η Γαλλία, αδερφέ Βασίλη, με στρατό ασύγκριτα μεγαλύτερο και καλύτερα οπλισμένο από την Ελλάδα, συντικολόγησε για να περισσώσει ό,τι μπορούσε ακριβώς. Η Ρωσία είχε συμμαχήσει με τον ναζισμό και τηρούσε πιστά το σύμφωνο που είχαν υπογράψει ο Υπουργός των Εξωτερικών της Μολότοφ με τον Γερμανό συναδελφό του Ρίμπεντροπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ουδέτερες προσπαθούσαν να ενθαρρύνουν τους λαούς, τους ελεύθερους λαούς, αλλά δεν υπήρχε από μέρους τους καμιά ένδειξη πως θα έσπευδαν ενεργά να βοηθήσουν τον αγώνα. Η γερμανική αεροπορία κατάστρεφε τις ευρωπαϊκές πόλεις. Τα υποβρύχια του Χίτλερ έστελναν στο βυθό τον ωκεανό ναύτες και εφόδια των συμμάχων. Το Λονδίνο λαμπάδιαζε στις φλόγες. Οι μικροί λαοί χλώμιαναν από τον τρόμο τους. Οι μεγάλοι έβαλαν στη ζυγαριά του συμφέροντος τα υπέρ και τα κατά. Να πούμε για τη Βουλγαρία ότι ήταν έτοιμη να προδώσει και η Τουρκία ότι δεν θα αντιμετώπιζε μεγάλη δύναμη σε περίπτωση επιθέσεως κατά της Ελλάδας, γιατί έτσι είχαμε συμφωνήσει στη σύναψη του Βαλκανικού Συμφώνου. Στην Ισπανία δε ο Φράγκος δήλωνε στο Χίτλερ στις 23 Οκτωβρίου του 40 πως η Ισπανία ευχαρίστως θα πολεμούσε στο πλευρό της Γερμανίας. Δύο μέρες πριν από την επίθεση του φασισμού εναντίον μας, Χίτλερ και Μουσολίνη έδωσαν την τελική μορφή στα σχέδιά τους που προέβλεπαν την κατάληψη στην Αφρική της διόρυγας του Σουέζ μέχρι τα Χριστούγεννα. Παντού σκοτάδι, απελπισία, ιτοπάθεια. Πόσο θα άντεχε η Αγγλία? Ο γερμανικός κολοσσός με τη βοήθεια των 8 εκατομμυρίων λογχών της πανίσχυρης αεροπορίας και του μεγάλου στόλου του Μουσολίνη προχωρούσε να δημιουργήσει νέα κατάσταση στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο και να διαμορφώσει την ιστορία για πολλούς αιώνες, όπως έλεγε η προπαγάνδα του Ντούτσε. Εκείνες τις ημέρες η Ελλάδα μας, ηγεσία, στρατός, λαός, μέτωπο, μετόπισθεν, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, έσεραν το λεβέντικο χορό του αγώνα, του υπερπάντος αγών, πάντων αγώνος. Η υπεύθυνη τότε ταγή του έθνους μας βασιλιάς Γεώργιος ο Δεύτερος, πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς, αρχιστράτηγος Αλέξανδρος Παπάγος, αλλά και ο αρχιεπίσκοπος τότε Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χρύσανθος, βροντοφώναξαν Βασίλη με τα μηνύματά τους. Να αναφερθούμε στο μήνυμα του Ιωάννη Μεταξά. Η στιγμή επέστη που θα αγωνιστώ μεν δια την ανεξαρτησία της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμή της. Τώρα θα αποδείξουμε εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας, την οποία εξισφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλο το έθνος ας εγερθεί σύσσωμο. Ηγονιστείτε δια την πατρίδα, δια τας γυναίκας, τα παιδιά σας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπερπάντων ο αγών. Αυτό ήταν το μήνυμα του Ιωάννη Μεταξά. Παρόμοια ήταν και του βασιλιά Γεωργίου Δευτέρου και του αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου. Πολύ ωραία αυτά που είπες, Γεώργιε, και σκεφτόμουν κατά τη διάρκεια που διάβασες όλα αυτά πως ορισμένοι, εάν σε άκουγαν να διαβάζεις αυτά, θα έλεγαν αυτός είναι φασίστας. Δυστυχώς εκεί καταντήσαμε. Και όμως δουλεύουν τα χάλια τους, δυστυχώς. Το θέμα όπως είναι. Η αγάπη όπως... στην πατρίδα, αδελφέ. Έτσι έχουν κάνει την αγάπη στην πατρίδα, τη χαρακτηρίζουν ως φασισμό. Με αναγκάζεις, ενώ ήθελα δυστυχώς, άλλο να πω. Δυστυχώς. Άλλο να πω, θα αναφερθώ τώρα και θα σου πω ότι όποιος αγαπάει την οικογένειά του, κατά ανάγκη αγαπάει και την πατρίδα. Και κατά ανάγκη αγαπάει και τον ουρανό, την ουράνια πατρίδα. Μεχυρώσει. Πατρίδα. Ελληνέτατα. Και θα γίνω σαφής για να μην παρεξηγηθώ. Περισσότερο είναι πατρίδα, από την αντίστροφη τάξη. Θρησκεία, πρώτα το Θεό αγαπάει, Βασίλη, μετά τους ανθρώπους και όλα αυτά. Με λίγη προσοχή είμαστε ξεκάθαροι. Ναι. Θα καταλάβουν και οι ακροατές μας. Πατρίδα,
θρησκεία, οικογένεια είναι έννοιες αλληλοπεριχωρούμενες. Σωστά. Δεν είναι ξένες. Η οικογένειά μας είναι η μικρή πατρίδα μας. Έτσι. Και η πατρίδα μας είναι η μεγάλη οικογένειά μας. Και θα ήθελα επιπλέον να διασαφηνίσω το θέμα αυτό, να δεις ότι πατρίδα, θρησκεία. Η ώρα πέρασε. Ναι, ναι. Δεν έχουμε ώρα. Κρίμα που δεν έχουμε ώρα, δεν... αλλά να αναφερθούμε, ναι, λίγο στα κατορθώματα τότε των προγόνων μας και να πούμε τις γνώμες πολλών διαπρεπών και πολιτικών της εποχής και αυτά που έγραψαν για την Ελλάδα μας, γιατί η μνήμη θα πρέπει συνεχώς να μας βοηθάει. Λοιπόν, ο στρατηγός De Gaulle βροντοφώναξε την 28 Οκτωβρίου 42. Ο αγών της Ελλάδος, τα κατορθώματά της δημιουργούν δι' αυτή δικαιώματα αναμφισβήτητα. Τα οποία δεν πήραμε ποτέ. Δεν πήραμε ποτέ. Ο πρωθυπουργός της Αγγλίας, ο Ίστον Τσόρτσιλ, το Φεβρουάριο του 43 εβεβαίωνε: «Ας μείνει ήσυχη η Ελλάδα. Θα πάρει όλα όσα της ανήκουν. Μάλιστα. Θα αποκτήσει τα εδάφη της στο ακέραιο και θα ζήσει περήφανη και ηρωική ανάμεσα στους νικητές». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Χένρι Ουάλας, έλεγε το Φεβρουάριο του 1944: «Οι καρδιές μας είναι μαζί με τους άνδρες, τις γυναίκες και τα παιδιά της Ελλάδας. Ποτέ δεν θα λησμονήσουμε τις αδικίες που έχουν διαπραχτεί σε βάρος της Ελλάδας όταν έλθει η μέρα της κρίσεως». Υποκρισία, αδελφέ Γιώργη. Καθαρή υποκρισία όλα αυτά. Και απεδείχθη υποκρισία αυτών στον πρόσφατο βομβαρδισμό της Ορθοδόξης Σερβίας. Ναι. Άπαντες συνταυτίθησαν με τον Αμερικανό πρόεδρο Κλίντον, ο οποίος διέταξε τον βομβαρδισμό της Ελλάδος. Τα ίδια όφελαν και στους Σέρβους, διότι και οι Σέρβοι έβαλαν τα στήθη τους. Οι Έλληνες και οι Σέρβοι έβαλαν τα στήθη τους εναντίον του φασισμού του Ναζισμού. Όλοι οι άλλοι συνθηκολόγησαν. Όμως θα μου επιτρέψετε, επειδή τελειώνει η εκπομπή, εάν έχουμε μία γραμμή ακόμη, δεν ξέρω, θα δούμε στο κέντρο, να πω το εξής, ότι οι πάλι εναντίον της Ορθοδοξίας και των σκοτεινών δυνάμεων, όπως είπε ο αγαπητός Γιώργιος, και οι πόλεμοι που γίνονται παράλληλα με αυτό δείχνει ότι η Ελληνοορθοδοξία είναι η μεγαλύτερη δύναμη πάνω στη γη και ο τρόμος των μη Ορθοδόξων, γιατί αποτελεί την αλήθεια και το φως, το μεγαλείο εκείνο που μισούν οι άνθρωποι του σκότους, και οι άνθρωποι του σκότους βρίσκονται πάνω στα κυβερνητικά σχέδια σχεδόν πάντοτε, είναι εκείνοι οι δυνάστες της ανθρωπότητος, ενώ ο Κύριος δεν ήρθε για να δυναστεύσει αλλά για να υπηρετήσει. Αποτελούν λοιπόν την αλήθεια και το φως και το μεγαλείο. Αποτελούν το μεγαλείο, το υψηλό και το αιώνιο, εκείνο που αγιοπνευματικά και παραδοσιακά μας έχει δοθεί από τους προγόνους μας και πρέπει να το κρατήσουμε σαν κόριο οφθαλμού. Γιατί η Ορθοδοξία είναι σαν το μάτι που δεν δέχεται ούτε την παραμικρή τρίχα μέσα της. Και ας έχει θανάσιμους εχθρούς και εξωτερικούς και εσωτερικούς. Και είπαμε ποιοι είναι οι εσωτερικοί εχθροί και θα το ξαναπούμε στις εκπομπές μας, αν θέλει ο Θεός. Αλλά άλλες είναι οι βουλές των ανθρώπων και άλλα Κύριος κελεύει, λέει το Ευαγγέλιο μας. Οι εχθροί μας μπορεί να είναι σκοτεινές δυνάμεις. Αυτοί που εκπροσωπούν το ψεύδος και το σκότος. Μπορεί να είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν το αιωσφορικό μίσος εναντίον της δικής μας ταυτότητος και ποιότητος και να λέγεται παγκόσμια ταξία, δηλαδή νέα εποχή και νέα τάξη των πραγμάτων, αλλά με το πέρασμα του χρόνου η πάλι και μεγαλύτερη θα γίνεται και σκληρότερη, γι' αυτό πρέπει και εμείς να ανδρωθούμε γρήγορα, να καταλάβουμε ότι είμαστε συνέχεια αυτών που πολέμησαν το 40 το φασισμό. Είμαστε συνέχεια εκείνων οι οποίοι πήραν την απόφαση να φυλάξουν Θερμοπύλες και παρακολουθούμε με αγωνία την υποταγή ανεφόρων εκείνων των ταγών της δικής μας χώρας απέναντι σε εχθρούς οι οποίοι, και διορωτώμεθα πολλές φορές, μήπως και αυτοί είναι μαζί τους. Πού είναι λοιπόν ο Περικλής, ο Λεωνίδας, ο Σοκράτης, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Πλάτωνας, ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο Ιουστινιανός, ο Μέγας Βασίλειος? Πού είναι αυτά τα αναστήματα? Πού είναι ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος που πολέμησε με τα πέδιλα του στρατιώτη πάνω στα τείχη, με το σπαθί του? Ο Αυτοκράτορας? Πού είναι ο Μέγας Φώτιος? Πού είναι ο Μάρκος ο Ευγενικός? Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός? Πού είναι ο Παλαιών Πατρών Γερμανός? Πού είναι ο Αθανάσιος Διάκος που μεθαύριο θα έχουμε την τιμή να θυμηθούμε? Γιατί τιμή είναι να θυμάσαι έναν Αθανάσιο Διάκο, έναν Ιωάννη Μακρυγιάννη,
ένα παπαφλέσα, ένα κολοκοτρόνι, ένα κανάρι, μια μπουμπουλίνα. Πού είναι λοιπόν εκείνοι που θα φυλάξουν τις νέες Θερμοπύλες? Να δώσει ο Θεός να βγούνε αυτοί πάλι, αυτές οι ψυχές, αυτά τα αναστήματα στη χώρα μας, για να γίνουν νέες νέοι μαραθώνες και σαλαμίνες. Και να μην ακούσουμε κανένα νέο να νικήκαμε από τους σύγχρονους Έλληνες. Δεν είναι ντροπή αυτό? Να μην ακούσουμε ένα νέο όχι από εκείνους οι οποίοι ύψωσαν με στήθος το στήθος τους μπροστά στα πυρά των εχθρών? Δεν πρέπει να ξανακούσουμε αυτό ξυναγγέλινλα και δαιμονείς, ότι βρισκόμαστε εδώ νεκροί επειδή ακολουθήσαμε τις εντολές τους και φυλάξαμε εμείς τις Θερμοπύλες? Δεν πρέπει αυτά να τα ξανακούσουμε? Δεν πρέπει να ακούσουμε τον Μπεάνα των Σαλαμινομάχων, είτε παιδες Ελλήνων νυν υπερπάντων ο αγών? Δυστυχώς, αγαπητοί φίλοι, στις μέρες μας υπάρχει πολλή δουλοπρέπεια και μας θυμίζει όχι απογόνους Ελλήνων, αλλά απογόνους κοντζαμπάσιδων, αυτοί που παρέμειναν αλλημένονται τον πλούτο της, τον πνευματικό της χώρας μας, και να υποσκάπτουν θεμέλια είτε πολιτιστικών ταυτοτήτων είτε οποιοδήποτε άλλο θεμέλιο, και να παραπληροφορούν δυστυχώς μέσα από τα κανάλια αυτά της παραπληροφόρησης, γιατί τα περισσότερα είναι έτσι, εκτός λίγων εξαιρέσεων, ένα λαό ο οποίος μένει απήμαντος, αλλά ευτυχώς ο Θεός έδειξε την εύνοιά του, γιατί σήμερα αρχίζει να βλέπετε να υπάρχει ποιμαντική. Και αυτό μας δίνει θάρρος, και θα απασχοληθούμε και σε άλλες εκπομπές βέβαια για το τι σημαίνει αυτό και τις απαντήσεις του Αρχιεπισκόπου στα κυβερνητικά, στις κυβερνητικές προτάσεις. Και νομίζω έτσι φτάσαμε κάπως στο τέλος εκπομπής, λίγο δύσκολα σήμερα, λόγω του ότι υπήρχε το βάρος και εορτών και της μεγάλης εορτής που είναι μεθαύριο, αλλά και του Ευαγγελικού Λόγου, ο οποίος πάντοτε πρέπει να γίνεται προσεκτικά και δίχως εξάρσεις, αλλά με το πνεύμα αυτό της ταπεινώσεως, της αλήθειας και τα όπλα του καλού, τα όπλα τα πνευματικά. Να ακούσουμε λίγο τον Γεώργιο και να τελειώσουμε την εκπομπή, γιατί ήδη έχουμε φτάσει ακριβώς. Ευχαριστώ, αδελφέ Βασίλη. Σκέφτομαι πόσες φορές δεν χτύπησαν οι εχθροί με άγριο πάθος τον κορμό του έθνους μας. Πόσες φορές δεν ακροτηρίασαν την Ελλάδα μας. Πόσες φορές δεν προσπάθησαν να μας δηλητηριάσουν, να μας αφελεινήσουν, να μας αλλαξοπιστήσουν. Λυγίσαμε. Προς στιγμή ίσως. Μόνιμα όμως ποτέ. Κάθε τσεκουριά στον κορμό μας κάνει το έθνος να τραντάζεται και να ξυπνά, να αφυπνίζεται. Και τότε ο κορμός σε κάθε τσεκουριά πετάει νέα βλαστάρια, και αξίζει να κλείσουμε την εκπομπή με αυτά που έλεγε το BBC, ο ραδιοφωνικός σταθμός του Λονδίνου, στις 23 Απριλίου του 1944. Διακήρυσε: ο ηρωισμός με τον οποίο η μικρή Ελλάδα αντιμετώπισε τους μεγάλους κινδύνους θα περάσει στους τρίλους και στα τραγούδια των ελευθέρων λαών όλου του κόσμου. Και ο κρατικός ραδιοφωνικός σταθμός της Μόσχας, σε εκπομπή της στις 27 Απριλίου του 1942, έλεγε: «Επολεμήσατε άοπλοι εναντίον πανόπλων και νικήσατε. Επολεμήσατε μικροί εναντίον μεγάλων και επικρατήσατε. Δεν ήταν δυνατό να γίνει διαφορετικά, γιατί είστε Έλληνες. Σαν Ρώσοι, σαν άνθρωποι, εκερδίσαμε χάρη στη θυσία σας χρόνο για να αμυνθούμε. Σας ευγνωμονούμε». Έχουμε αυτά έλεγαν γραμμή. Οι Ρώσοι. Έχουμε την τελευταία γραμμή, παρακαλώ. Χαίρετε, σας ακούμε. Χαίρετε. Η μεγαλύτερη δοκιμασία της ανθρωπότητας, πρώτα της Ελλάδος, μάλιστα, είναι σήμερα. Γρηγορείτε. Εγώ έζησα το 40. Μάλιστα. Έζησα τον πόλεμο, την κατοχή, τα πάντα. Είμαι 84 ετών. Όσα ξέρω εγώ, δεν τα ξέρει. Εύχομαι να ζήσετε αιώνια κοντά στο Θεό. Λοιπόν, έχουμε αιώνιο μέλλον. Ακούστε, μας εκμεταλλεύονται πολύ. Έχουν στήσει παγίδες. Θα νικήσουμε. Παγίδες μεγάλες. Προχωρήστε με θάρρος. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, αδελφέ. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Κάθε τσεκουριά στον κορμό του έθνους ξεπετάει νέα βλαστάρια. Τσεκουριά στο κεφάλι τους. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Γιατί κλείνει η εκπομπή? Διότι να μας πάρετε και την άλλη. Η Ελλάδα πόνεσε πολύ. Έχετε δίκιο. Εσείς δεν είχατε γεννηθεί, νομίζω. Όχι, δεν είχαμε γεννηθεί. Μετά δεν είχατε γεννηθεί το 40, νομίζω. Όχι, δεν είχαμε γεννηθεί. Ναι. Εγώ ήμουν 22 ετών το 40.
Τα τράβηξαν οι γονείς μας και μας τα διηγήθηκαν. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Όσοι παλέψανε και όσοι ζήσανε και όσοι τρέξανε και όσοι δώσανε τα υπαρχοντά τους όλα. Δεν είχαμε γεννηθεί τότε, αλλά αγαπάμε την πατρίδα μας και τη θρησκεία μας και διαβάζουμε και την ιστορία της πατρίδος μας και την Αγία Γραφή και τους πατέρες για την αγάπη στη θρησκεία και στην πατρίδα. Να είστε καλά. Ο Θεός είναι μεγάλος. Χαίρετε, ευχαριστώ. Ο Θεός ακούει σε βλαβείς. Ευχαριστούμε. Θα σας περιμένουμε την άλλη εβδομάδα πάλι να σας ακούσουμε πιο προσεκτικά. Εύχομαι όλα να πάνε καλά. Αμήν, αμήν. Μας στήσανε παγίδα μεγάλη. Εντάξει. Να αναρτήσουμε αύριο όλοι τις σημαίες στα μπαλκόνια. Όλοι, όλοι. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Κλείνοντας την εκπομπή, να απευθύνω χαιρετισμούς στους αγαπητούς συγχριστού αδελφούς. Θαρσείτε χριστιανοί, θαρσείτε ορθόδοξοι χριστιανοί, οι ορθοδομούντες των λόγων της αληθείας, και θυμηθείτε πως εάν Θεός με θυμών, ουδείς καθημών. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Μέχρι την επόμενη Πέμπτη, ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε, Κύριο. Μηνύματα Ορθοδοξίας. Η Ορθοδοξία στέλνει τα μηνύματά της προς όλους τους λαούς της γης. Κρατάει το κλειδί της σωτηρίας. Είναι η Εκκλησία των Αγίων και των Μαρτύρων της Πίστεως. Η Ορθοδοξία είναι η μόνη λύση στα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο συνεργάτης του σταθμού μας, ιατρός και συγγραφέας, Βασίλης Ατζακλής.